Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ είμαστε. Θα θέλαμε να είμαστε. Ακούγομαι καλά. Ακούγομαι, είμαι κομπλέ. Για δώσε λίγο το 4, φίλε μου, μπίλι. Για δώσε μου λίγο το 4, μπίλι μου. Να είμαστε κομπλέ, γιατί εγώ δεν με ακούω. Εδώ είμαστε λοιπόν, εσύ μα ακούτε. Τώρα με ακούω και εγώ είμαι μια χαρά. Πάμε μέχρι και τι 10. Μπάσκετ City, Νίκο Μοσχοβίτη, θα μάθει μου ρελή πίσω από τα μικρόφωνα. Μόνο για μπάσκετ αυτό το 2ωρο. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Η δική μα εκπομπή. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή ο Σταύρο Κόλο με τον Γιάννη Γιανούλη. Στο αμυγό μπασκετικό, αμυγό μπασκετική ζώνη του Λίμπερο 107,4. μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10, έχουμε να πούμε αρκετά. Α, δεν έχουμε παιχνίδι σήμερα, οπότε έχουμε την ευκαιρία α, να συζητήσουμε και να, να, πούμε αρκετά πράγματα. Δεν παίζει ούτε ο Άρης σήμερα, ούτε ο Πάοκ. Α, και οι δύο είναι αύριο. Ο Άρης παίζει αύριο με την Μπεσίκτα uh, στις 7.30. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Πάοκ επίσης έχει πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στις 9.30 αύριο στην, α, στην Τενερίφη. Α, Okay, ο Πάοκ ασχολείται κυρίω με το αγωνιστικό κομμάτι ο Άρης έχει ασχοληθεί και με άλλα πράγματα καθώς ε, όλο και κάτι προκύπτει, όλο και κάτι καινούριο γίνεται ε, με αποτέλεσμα ο Άρης να έχει διαρκώς εξελίξεις ε, σε πράγματα που δεν άπτονται τόσο του αγωνιστικού κομματιού όσο κυρίως του του διοικητικού. Έτσι. Θα τα πούμε εδώ με το σταμάτη όλα αυτά. Υπάρχει και αγωνιστική στο Champions League Uh, σε εξέλιξη. Παίζει η ελληνική ομάδα αυτήν την ώρα. Η ΑΕΚ παίζει με την Στρασβούρ. Uh, Κερδίζει 40-33 στο ημίχρονο. Uh, στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, το Καρσία Καμούρθι είναι στο 55-42 για του Τούρκου. Το Νεπτούνα Ορλαντίνα που έχει ενδιαφέρον για τον Πάοκ είναι στο 80-50 παρακαλώ. Uh, στο ξεκίνημα τη τέταρτη περίοδου η Νεπτούνα η οποία έχει 66 πόντου στο ημίχρονο. Δεν είναι 66-30 το παιχνίδι. Η Ορλαντίνα το έχει παρατήσει εντελώ. Παλεύει για την παραμονή τη στην, uh, στην Ιταλία. Οπότε uh, Νομίζω ότι και το ταξίδι τη Ορλαντίνα για να φτάσει στην κλάη και να παίξει με την νεπτούνα ήταν αρκετά δύσκολο. οπότε η Νεπτούνα που έψαχνε και μια νίκη έτσι και μια καλή εμφάνιση, την κάνει σήμερα και την άλλη εβδομάδα έρχεται στο παλατάκι για να παίξει με τον Πάοκ. Ε, παιχνίδι για τον όμιλο του Άρη είναι και το Ζελόν ο Στάνδη που είναι 47 -38 στο 47-38 στο ημίχονο. Ζελόν Αγκόρα που κάνει την προσπάθειά τη να επιστρέψει. Uh, να μπει στη μάχη τη πρόκληση έχοντα κερδίσει και την Πεσίκτα έχουμε τι αγωνιστικέ. Uh, επίση παιχνίδι για τον Όπλων του Άρη είναι και τον Ήμπουρ Καβελίνο 44-40. Uh, αυτό είναι παιχνίδι που είναι επίση στο ημίχρονο. Uh, αργότερα για τον όμιλο του, του Πάοκ υπάρχει και το Σαλόν Λούντβιξμπουργκ. Έχει ενδιαφέρον για τον Πάοκ αυτό το παιχνίδι. Uh, θεωρητικά είναι ένα από αυτά που η, η, η αντίπαλη του το, το σκορ στην Nike, νόμιζε ότι ήταν ημίχρονο, αλλά δεν είχε πάει. Τώρα έχει ακόμα τρία δευτερόλεπτα. Έλεγα ότι. Ε, ο Πάουκ που παίζει μαζί με την Νεπτούνα, μαζί με τη Βένσπιλ και μαζί με τη Σαλόν, αυτέ οι τέσσερι ομάδε διεκδικούν δύο θέσει. Αν υποθέσουμε ε, ότι. Όχι, αν υποθέσουμε. Η Τενερίφη και η Λούδυξπουκ είναι οι δύο πρώτε. Ε, αυτό το παιχνίδι θεωρητικά ε, είναι ένα στο οποίο ο Πάουκ μπορεί να υπολογίσει ότι μπορεί να χάσει η Σαλόν. Έτσι, γιατί παίζει με την Λούντβιξμπουργκ, που σίγουρα είναι η καλύτερη ομάδα από τη Σαλών. Η Σαλόν είναι τελευταία στη Γαλλία πλέον, παρότι η είναι στην τελευταία θέση, παρακαλώ, Τη βαθμολογία, μόνη τελευταία οπότε η λογική λέει ότι έχει δώσει το βάρο στο γαλλικό ποτάσμα. Δεν ξέρω κατά πόσο, όταν είσαι τελευταίο, μπορεί να ασχοληθεί με μια πιθανή πρόκριση στο, στο Champions League. Α, άλλο παιχνίδι αργότερα για τον Όμιλο τη ΑΕΚ είναι το Studiades Bayreuth Επίση, στι 9.30 παίζει και η Σάσαρη με την Γιούβεντ για τον πρώτο Όμιλο που δεν έχει. Ελληνική ομάδα. Αυτά με το Champions League φυσικά θα ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια τη εκπομπή για ό,τι γίνεται. Τέλο το ημίχνο στο ΑΚΑ 42-35 μπροστά η ΑΕΚ. Ε, θα δούμε τι γίνεται και με ό,τι άλλο κινείται μπασχετικά Μην ξεχνάμε ότι ε, δεν μπαίνουμε από τώρα, αλλά από τη στιγμή που χθε υπήρξε η ανακοίνωση από πλευρά ε, Ομοσπονδία για, ε, για του 24 τη ε, ε, της Εθνική για τα δεύτερα παράθυρα. Ε, της, της ΦΥΜΠΑ, φυσικά και υπάρχει ενδιαφέρον υπάρχουν φυσικά ξανά παιχτες από τις ομάδες της, της πόλης και γενικά νομίζω ότι, ότι αυτή η εθνική, όπως την είδαμε τουλάχιστον την, την προηγούμενη φορά στα πρώτα παράθυρα μας είχε, κερδί, μας είχε κεντρήσει λίγο περισσότερο το, το ενδιαφέρον έτσι να, να το πω θα, θα αναφερθούμε και σε αυτό στο ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, είναι και αυτό ένα θέμα στο, στο ποιοι δεν βρίσκονται στις, ε, στις κλήσεις. Ε, υπάρχει εννοείται εξέλιξη και στο, στο NBA που πάλι έχει ενδιαφέρον για εμάς και έχει να κάνει με τον Γιάννη τον Κούμπο. Ε, καθώς εδώ είμαστε την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε με τον, ε, με τον Σταμάτη, εκφράζαμε λίγο, πώς να το πω, όχι τη δυσαρέσκειά μας, μια ξυνήλα για τον Jason Kidd. Μια εβδομάδα μετά, πάρω Jason Kidd, τελείωσε, από του uh, Milwaukee Bucks. Είδε που κάτι ξέρει uh, παραπάνω. Ναι, ρε, φίλε. Ε, έτσι, είναι. Ε, έτσι είναι, φίλε. Όταν ο δημοσιογράφο πιέζει, ωραία, Είδες. οι διοικήσει. ακούνε. Ότι Είδε. Έτσι. Είδες. Bucks, Ακριβώς. πάει ο Kid. Ακριβώ. Πάει ο Kid. Ε, διαβάζουμε διάφορα ρεπορτάζ για, για αυτό το θέμα. Ε, και για το τι έκανε ο ίδιο ο κούμπο για να κρατήσει τον Kid. Δεν ήθελε να, να φύγει. Τουλάχιστον έτσι βγαίνει προ τα έξω τώρα το τι γίνεται δεν μπορούμε να το, να το ξέρουμε. Γενικά αυτή η εποχή είναι πολύ ωραία στο NBA για το, για το ρεπορτάζ γιατί νομίζω είμαστε κάπου κοντά στο, στο deadline για, τα, για το trades. Οπότε είναι αυτή η ωραία εποχή που εκείνος ο τύπος, ο το Βοσνιαρόφσκι, είναι, είναι η καλύτερη του. Ναι, ναι. Είναι καλύτερη... <laughs> ε, το πρωί διάβαζα ένα ρεπορτάζ ε, για μια συνάντηση που έγινε στο Cleveland που ήταν ο Tyron Λου, ο Kevin Love και ένα τη τέλο πάντων του, του, Cleveland και του βάλαν τι φωνέ του, του love, γιατί μετά του 148 πόντου που έφεγαν από του Οκλαχώμα, κάπου στη μέση του αγώνα είπε ότι είναι άρρωστο και δεν μπορεί να συνεχίσει και θεώρησαν να του είπε ψέματα. Ωραία. Πράγματα που γράφονται στα μάτια. Φαντάζεσαι να <laughs> γράφονται αυτά στην Ελλάδα. Εδώ, <laughs> εδώ, <laughs> <φαντάζομαι, laughs> εδώ γράφει γράφεις ότι ξέρω εγώ, είναι λάθο που πάει ο Άριστο Τσάμπερ και σε ρουμάνε Φίλε, φαντάζεσαι ε, να γραφόταν ε, για τέτοιο ρεπορτάζ. Στα Σταμάτσι, μου λέει: όλα Αυτό, αυτό και αυτό. Φαντάζεσαι. Νομίζω ότι. <laughs> ε, ε, γιατί εντάξει, πλέον θα οδηγηθούμε και θα τον αλέσουμε σε μια καταστάσει πολύ άσχημε στον Πασχετικό Άρη. Ε, πλέον να καταλαβαίνει ο κόσμο ότι ό,τι γράφεται και είναι αληθινό είναι καλό. Όποια ναι. στιγμή και να γράφετε, όποτε και να γράφετε. Για του καβαλέ έχουν γραφτεί πάρα πολλά και την εποχή που ήταν για πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι, δεν γράφονται τώρα δηλαδή που φάγανε 148 πόντου που είπε ο Λεμπρόν δεν του τρώγονται στο 2K του 148. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Και την εποχή που πηγαίνανε καλά, οι δημοσιογράφοι τα γράφανε πάλι. Βέβαια. Έτσι. Επίση, ε, οι δημοσιογράφοι έχουν, γιατί... γράψει, έχουν γράψει ότι ο Μπλατ φαγώθηκε διότι ο Γουστάρο Λεμπρόν. είναι ξεκάθαρο. Προ... Πήραν το πρωτάθλημα. Το πήραν το πρωτάθλημα καμπαλίδα. Δεν το είχα εκείνη τη χρονιά, το πήρανε. Το πήρανε. Ωραία. Δεν είναι ότι ο δημοσιογράφο έκανε κακό που το έγραψε. <laughs> Όχι, νομίζω ότι όλα αυτά που συζητάς τώρα που ξεκίνησε με το NBA και, την, ε, και τις ειδήσει και την έννοια της είδησης στο NBA νομίζω ότι είναι ένα, σκαλό, ένα πολύ καλό ξεκίνημα για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι και η δικιά μας η δουλειά πρέπει να είναι συγκεκριμένη και η λογική του κόσμου πρέπει να είναι συγκεκριμένη σε κάποια πράγματα. Ναι. Η δικιά μας η δουλειά είναι να γράφουμε όποτε όταν είναι, βγαίνει κάτι να το γράφουμε κατευθείαν Ούτε να το κρύβουμε, ούτε για το καλό, ούτε για το κακό, ούτε τίποτα. Και βέβαια, η, ο κόσμος πρέπει να ζητάει την αλήθεια. Όποια στιγμή για να είναι αυτή. Οποιαδήποτε στιγμή. Στη συντριπτική ψηλο, πλειοψηφία, εγώ θα πω στο 100% που ο δημοσιογράφο λέει ή γράφει κάτι. Ωραία. Δεν το κάνει ούτε για να κάνει κακό, ούτε για να κάνει καλό. Ωραία. Το λέει γιατί έτσι είναι. Εντάξει. Τώρα ο καθένα που το παίρνει μετά είναι άλλη κουβέντα. Εντάξει, okay. είναι, είναι σίγουρα δεν είναι. Ε, Μιλά, τα μιλάμε μιλάμε για του εαυτού μα, ε, Δεν ε, μπορούμε να ε, μιλάμε σωστό. για του άλλου. Okay. Ε, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα και στο δικό μα επάγγελμα. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι που δεν λειτουργούν όπω θα πρέπει και αυτό μπερδεύει τον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι εδώ ο κόσμο θα βάλει το κριτήριο και να, να πει κάποια πράγματα. Έτσι και το ξεκινάμε. Πέρα την μπάσα τώρα ε, και, το, και πάω λίγο στα τουάρη. Γιατί α πούμε για παράδειγμα. Ο κόσμο του Άρη. Ήθελα να σε τραβήξω για να πάω μετά το διάλειμμα για να έχει όλη την άποψη μπροστά, ναι. αλλά οκ, okay, ξεκίνα, ε, δεν έχω θέμα. Γιατί ο κόσμο του Άρη, δυστυχώ θα πω εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν πίστεψε κάποια πράγματα από την αρχή. Και θεώρησε ότι κάποια πράγματα γίνονται. Ε, για το κακό της ομάδας Για το κακό του Λάσκαρη Για το κακό ότι χτυπάνε το Λάσκαρη και... Παιδιά κανείς δεν χτυπάει το Λάσκαρη Κανείς δεν χτυπούσε το Λάσκαρη η αλήθεια δεν χτυπάει κανέναν. Η αλήθεια είναι αυτή που είναι. Έτσι. Και φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο σήμερα. Έτσι. Όλεθρο. Εγώ αυτό θα πω. Όλεθρο σήμερα. Αυτό που είπε ο κ. Παπακυριάκη πριν μήνε. Δικαιώνεται πανηγυρικά. Από σήμερα είναι όλεθρο τον Άρη. Με αυτά που γίνονται. Ο αντιπρόεδρο που είχε παρατηθεί και ξαναγύρισε και ξαναπαρατήθηκε. Είπε πριν τέσσερι μήνε. Όλεθρο. Παλεύουμε για να μην έρθει όλο το σονάρι. Περάσαν τέσσερι μέρε και ποιο πάλεψε. Κανεί. <συσίλια> Κανεί. <συσίλια> ο μόνο που πάλεψε έτσι ήταν ο κόσμο. Ο οποίο στήριξε μια κατάσταση ε, ω ένα σημείο θεωρώ κακό. Ότι στήριξε με τη λογική ότι προστάτευσε προστάτησε παραπάνω από ό,τι έπρεπε αυτή τη διοίκηση και την βοήθησε πάρα πολύ οικονομικά με τα συστήρια. Γιατί άμα ήταν σε καμιά άλλη ομάδα ή άμα ήταν ένας άλλος πρόεδρος, ένας άλλο απονητής, έτσι, δεν θα είχαμε φτάσει τώρα να μιλάμε για ομάδα mm -hmm. και για διοίκηση. Mm -hmm. Θυμούνται οι παλιότεροι τι είχε γίνει και το 2000 με τον Καρακίτσο. Καρακίτσο είχε κάνει μαδάρα τότε. Με σάκο τα προπονητή. Πρώτο μάτσο επειδή ήμουν μέσα στην Τουρκία, 25 πόντου την πεσηχτά στο κεφάλι. Αλλά όταν ξέρει και σκάγαν μετά οι προσφυγέ και βέβαια οι παίκτε, γράφτηκαν όπω έπρεπε και τι έγινε τότε κυνηγητό. Κυνηγητό για να δώσει με το κύριο το Καρακίτσο. Του Ελπάνο. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ που, που είμαι απ' έξω, ωραία, τι, τι καταλαβαίνω. Ε, που είμαι απ' έξω, δηλαδή το, το παρακολουθώ, ρε παιδί μου, το, το ρεπορτάζ. Δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ δημοσιογραφικά, το, το παρακολουθώ ναι. απλά. Ωραία. Το ζήτημα τώρα ποιο είναι, αν τα γράφουν οι δημοσιογράφοι ή τι, το τι γίνεται. Ωραία. Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό που, μου έχει γεννηθεί. Ναι, είναι και αυτό το, ένα Το θέμα ναι. μα ναι. ποιο είναι Λέξει. τώρα. Το τι γίνεται επί τη ουσία ή αν το έγραψε Κοίτα. και τι έγραψε και ναι. γιατί το έγραψε αυτό ο τάδε και δεν έγραψε το άλλο και έγραψε εγώ το άλλο... Εγώ έχω ξαναπεί δηλαδή. στον κόσμο ότι αυτό τα λέγαμε και τα κάναμε και τα ράναμε, είναι δημοσιογραφικό. Έτσι το λέμε εμεί μεταξύ μα για να προβάλλουμε ένα στον άλλον τον εαυτό μα για να δείξουμε ότι ξέραμε κάτι παλιά και ποιο τα έξερε και πώ τα έγραψε και πώ τα έκανε. Το θέμα δεν είναι για τον κόσμο, δεν ενδιαφέρει ποιο τα έπαιπε και ποιο τα κάνει. Ο κόσμο έχει κρίση. Θεωρώ εγώ ακόμα ότι έχει κρίση. Έτσι, έχει το κριτήριο να καταλάβει ποιο του λέγεται την αλήθεια, ποιο τον προειδοποιούσε, ποιο έλεγε μέσα τα κείμενά του ή μέσα τι εκπομπέ και ποιο κάλυπτε, αν θέλει, την κατάσταση. Έτσι. Τώρα αυτά τα λέγαμε εμεί, τα λέγατε εσεί, τα λέγανε οι άλλοι. Εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει. Να πω εγώ, τα έλεγα πριν τρία χρόνια, τα έλεγα. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Τώρα τελείωσε. Όπω τα έλεγα, τα έλεγα παιδιά. Το θέμα είναι ανοίγω, τι γίνεται από εδώ και πέρα στον Άρη. Η κατάσταση είναι απίθα, εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέγαμε τον κίνδυνο του μπαν. Ήρθε και το πάν. Ολοκληρώθηκε το παζλ. Οι προσφυγές φεύγουν συνεχόμενες, βολίδα, μπαμ μπαμ μπαμ, σαν τα τρίμπωτα του Κάρι. Mm. Ένα πράγμα. Έτσι ο Άρης ξαφνικά δηλαδή έχει να αντιμετωπίσει τρει προσφυγές, που από 60 χιλιάρικα και 70 έχουν πάει τώρα στα, στα 730 χιλιάρικα. Στα πόσα? Στα 730 χιλιάρικα. Στα χι 730 είναι οι προσφυγές. Είναι αυτά που ζητάνε τρει παίχτε. Όχι τα 630 Ωραία. Και δεν υπόλοιπε τώρα και τραβήκε και τέτοια. Mm -hmm. Έτσι, δηλαδή και καβαδά που έχουμε στην mm -hmm. ιστορία. Καβαδά. Είναι δυνατόν με γνωρίζοντα και το μάνατζερ του να υπάρχει περίπτωση ο καβαδά το καλοκαίρι που λέγανε. Mm -hmm. Να είναι. Πώ να είναι όσο ο καβαδά, Πάρε και το, το μπάνα του καβαδά. Και τι γίνεται τώρα, πάει. Η ομάδα είναι χωρί, δεν μπορεί να πάρει ξένο τώρα. Θέλω να πω σε λίγο να δω και αν επίσημα. Η FIBA το γνωστοποιήσει και μέσω του site της, γιατί η FIBA ε, συνήθω αργεί, έτσι αργεί να γνωστοποιήσει, να επισημοποιήσει κάποια πράγματα mm -hmm. μέσα από το site το επίσημο που έχει. Mm -hmm. Είτε τι αποφάσισε είτε το ban στην ε, λίστα με, τα, με τις ομάδες που έχουν αυτή την ιστορία και τους παίχτες φυσικά. Έτσι, αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι ο Άρης είναι στο τραγικότερο σημείο, θεωρώ εγώ, και από την, από την εποχή Καρακίτσου. Αυτή η κατάσταση που είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι η χειρότερη. Είναι η χειρότερη. Έτσι και μην κάποιο να μου πει το Κύπρο των απλήρωτων και των απλήρωτων. Δείτε ποιοι ήταν οι απλήρωτοι, ποιοι παίχτε ήταν οι τότε απλήρωτοι και λέτε να του συγκρίνετε με την τώρα ομάδα. Το, το Άρη. Τι, σχέση μπορεί να έχει τώρα με, το Έτσι, με το... Έτσι, γι' αυτό λέω ότι είναι η χειρότερη κατάσταση. Γιατί βλέπω τα ρόστερ, βλέπω τη διοικητική κατάσταση και συγκρίνω πώ είναι η, 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 με, το, με, το, παρελθόν. Γιατί χθε ζητούσαμε έναν φίλο του Άρη και μου λέει τότε με του απλήρωτου. Το... Ε, ρε παιδιά, τι με του απλώτε. Τότε με του απλώτε έγινε μια τρελή συσπήρωση κόσμου και οι 7 που χαρμένοι ήταν όλοι πιχταράδε. Αν όχι όλοι ήταν πιχταράδε. Ναι. Τι να πούμε δηλαδή. Ποιο εδώ, ο, ήταν με Τι να πούμε, να πούμε το 2000. Πώ έγινε όλη η κατάσταση. Α πούμε, Φόρεστ που είχε το 2000 δεν έχει τον τη στιγμή. Φόρεστ, Τζέιμ Φόρεστ δεν έχει τον τη στιγμή. Τέτοιον Αμερικάνο που έμεινε εκείνη τη χρονιά όλοι. Δεν έχει τέτοιο παίκτη στον Άρη να πει ότι αγωνιστικά θα σε κρατήσει. Διοικητικά, διοικητικά. Είχε δύο ανθρώπου τότε που είχαν πάρει τι συμμετοχέ από κάποιον άλλον, μεγάλο. Του πίεσε, του κυνήγησε γιατί ξέρει που είναι. Μπορεί να του βρει γιατί και αυτοί είχαν λίγο την ψώρα τότε τη ε, δημοσιότητα. Έτσι. Ερχόντουσαν στη Σαλονίκη σε αντιθέσει με κάποιου άλλου που δεν έρχονται στη Θεσσαλονίκη καθόλου. Και από ό,τι έμαθα θα το ψάξω. Αλλά το, το αναφέρουμε επιφύλαξη και ο Μάνο Λάσκαρη έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι δηλαδή, πλέον στα γραφεία δεν υπάρχει κανεί. Στα γραφεία υπάρχει μόνο η του τύπου και η γραμματεία. Ανέβηκε και μπορεί να πήγε και συνάντηση σήμερα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι αλλά κάπου να μένει στα γραφεία, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να πάει και ο Μάνο Λάσκαρη εκεί. Είναι ο Νίκο, είναι ο Παπακυριάκη, είναι η κυρία Τζόρτζια. Κάποιο να κάνει και στα γραφεία. Σε σχέση με το 2000, η κατάσταση είναι χειρότερη. Είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Σε σχέση με το 2000. Γιατί τότε μπορούσε να πάρει συμμετοχέ κάπω. Τώρα, πώ μπορεί να τι πάρει, Αν ο Λάσκαρη δεν θέλει να τι δώσει πιθανά. Του κυνηγά. Μέσα στην Αθήνα τα στενά. Δηλαδή, έπρεπε να, να πάνε τα παιδιά από το Aris Adans Club. Για να παραιτηθεί εκ νέου Παπακυριάκη και να πει κάποια πράγματα Παπακυριάκη. Έλεγα να πάνε στο, στο σπίτι του Νίκου Λάσκαρη και να χτυπάνε τα κουδούνια και να μην κατεβαίνει ο Λάσκαρη. Είναι αυτή η κατάσταση. Και μιλάμε τώρα για τον Άρη. Και λέμε τι να γίνει και ποια πρόταση. Και αν είναι μέσα στο, στο σχέδιο Λάσκαρη. Και ε, να πάρουμε το management. Αλλά να είναι ο Λάσκαρη μεγαλομέτωχο και να. Δεν υπάρχουν αυτά τα παιδιά. Προσωπικά για μένα η λύση είναι μία. Να γίνει αυτή τη στιγμή διοίκηση πρωτοδικείου. Να δώσει πλεξού στο ό,τι έγινε, έγινε, και όταν ήρθε ο Λάσκαρη. Βγαίνε, έδωσε πλεξού στον Αρβανίτη. Άμα βρει κάποιον να δώσει συμμετοχέ, δώστε. Δικέ σου. Έτσι να κάνει και ο Λάσκαρη. Και το καλοκαίρι να φύγει. Υπάρχει σημείο επαφή τη οικογένεια του Άρη με τον Λάσκαρη. Δηλαδή Υπάρχει ένα δίευλο επικοινωνία, κάποιο να μιλάει μαζί του. Δεν νομίζω. Όχι. Ε. Δεν νομίζω. Αν μπορεί να μιλάει ο Ορβανίδη που μίλησε, φαίνεται. Ναι. Μιλάει ο Νικόλο που είναι μέλο τη διοίκηση. Ναι. Να μιλάει κανένα φίλο του. ξέρω εγώ που να είναι Αργενό. Κανένα άνδρεφο. Mm -hmm. Αλλά δεν υπάρχει επαφή πλέον. Ο κόσμο έδωσε πάρα πολύ μεγάλη πίστη και υπομονή και. Ε, Πίστοση χρόνου, αν θέλει, σε αυτή τη διοίκηση. Mm -hmm. Γιατί το βλέπουμε από τον καλοκαίρι. Πότε ξεκίνησα με κομπέζα, Ρενικό, τον Οκτώβριο πες. Από τον Οκτώβριο λέγαμε. Έτσι. Τα πράγματα είναι έτσι. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν χορηγίε. Ε, κρατάτε μικρό καλάθι για του Τούρκου με τα εκατομμύρια και τι λίρε και τι λίρε και τι λίρε. Έτσι πάνε και αυτοί. Πάνε και οι Τούρκοι τα εκατομμύρια. Βέβαια τα γραφόμενα μένουν. Έτσι και μου έχουν στείλει κάποια γραφόμενα το τι λέγανε κάποιοι άνθρωποι τότε για του δημοσιογράφου. Έτσι. Τώρα βέβαια δεν λέμε τίποτα. τώρα ήρεμα, ησυχία. Τώρα δεν κάνουμε τίποτα, δεν λέμε τίποτα τώρα. Συγγνώμη, θα ζητήσουμε. Κάναμε δυο. Συγγνώμη, θα ζητήσουμε. Όχι, βέβαια, γιατί. Θα ζητήσουμε συγγνώμη από κανέναν, όχι. Δεν θα ζητήσουμε από κανέναν συγγνώμη. Από τον κόσμο του Άρη θα ζητήσει συγγνώμη. Από αυτού όλου που ενεπλάξαν στην υπόθεση και πέρασαν δύο μήνε χωρί να γίνει τίποτα. Χωρί να γίνει τίποτα. Δύο μηνάκια έτσι φύγανε. Νερό, νερό. Δύο μηνάκια στα οποία έμεινα πλήρω ο Σομπέλ, ε, έμεινα πλήρω ο Βίβερ, ε, δύο σήμερα έμεινα πλήρω ε. ο Βασιλόπουλο, έμεινα πλήρω ο... ο Μπένσον, έμεινα πλήρω ο ένα, έμεινα πλήρω ο άλλο. Και σήμερα αύριο, σήμερα αύριο έχει χορηγία, ναι. ε, σήμερα αύριο έχει Δύο μηνάκια πέρασαν έτσι με την ιστορία με του Τούρκου. Άλλα δύο μηνάκια από τότε που είχε κάνει τη σύνδεξη ο κύριο Λάσκαρη και ο κύριο Παπαγυριάκη σε ένα άλλο δευτερογενικό σταθμό μαζί από το ίδιο τηλέφωνο. Το ότι πήγε να καλέσει ο κ. Παπαγυριάκη στον αέρα την, ε, παρέτησή του. Mm -hmm. Έτσι και είπε το περίφημο Όλεθρο. Έτσι. Ο κύριος, εκεί, από εκεί άλλε δύο μήνε περάσανε. Με το εγώ θα φέρω τι χορηγίε. Εγώ θα δουλέψω στη μεγάλη εικόνα. Το Άριχ, στη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα, Να σα πω, Φιλαριανή, ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Έτσι πω, Περιστορέα. Β' Εθνική είναι η μεγάλη εικόνα. Β' Εθνική είναι η μεγάλη εικόνα. Και α βγει κάποιο να μου πει και να γράψει ότι είμαι παράλογο. Γιατί έγραψα στο σχολείο μου, Νίκο, mm -hmm. στο Λαμπάο πριν τα μάτια με, το με τον διάβαζε. Πανιόνιο, ότι ο Άρη παλεύει αυτή τη στιγμή για, τον, για την παραμονή και κάποιοι πια παραμονή, λέει, πάμε για τετράδα. Ποια τετράδα, ρε παιδιά. Που άμα σταματήσει να παίζει ο Μπέλ, θα παίζει με δύο ξένου. Του οποίου θα πρέπει να του πληρώνει όμω για να μην φύγουν κι αυτοί μέσα στη χρονιά. Γιατί δεν πιστεύω ότι κάποιο Έλληνα άλλο θα φύγει. Δεν πιστεύω. Έτσι. Ούτε ο Αθηναίο πιστεύω ότι Μπορεί, κατά κάποιον τρόπο δεν μπορεί να φύγει ο γιατί γιατί χωριμένα τηλεοπτικά δεν μπορεί να πάει κάπου. Αν δεν θέλει ο Άρη. Από τη στιγμή που έχει χωριμένα τηλεοπτικά και έχει πάρει λεφτά. Mm -hmm. Αν δεν θέλει ο Άρη, δεν μπορεί να πάει πιθανό Αθήνα. Γιατί θεωρητικά είναι πληρωμένο και πρακτικά. Mm -hmm. Αλλά παίζει ότι αρκεί και φεύγουν οι ξένοι. Θα πούμε για τον Μπέλ την υπόθεση. Μπορεί να κάνει μεταγραφέ ο Άρη, όχι. Οι άλλοι όλοι μπορούν να κάνουν μεταγραφέ. Κάνουν μεταγραφέ ήδη. Πώ είναι η διαφορά του, του Άρη από αυτού που πέφτουν, Δύο νίκες. Δύο, νίκες. Ναι. δύο νίκε είναι. Δύο. Από το γυμναστικό και τα τρίκαλα. Όχι, ρε, ο γυμναστικό έχει πέντε νίκες Πέντε από τα τρίκαλα. Ναι, τώρα. Και μία από την κίμη. Mm. Κάποιοι νομίζατε ότι τελειώσαν όλα και ότι ρεμίσαν τα πράγματα και ναι και ναι. Και η, η ιστορία του διαψεύδει όλου αυτού. Και η οικογένεια Λάσκαρη του διαψεύδει όλου αυτού. Mm. Δυστυχώ. Mm. Δυστυχώ. Και έχουμε τις υποθέσεις Μπάγκνερ, Μπάγνερ, ε, Τζέγκης, Καβαδά ε, Σε δύο μέρες μέσα βγήκανε 1,5 εκατομμύριο χρέος Συν ότι χρέος υπάρχει, συν, συν, συν και πάμε λέγοντα. Και ποιο αυτή τη στιγμή να παραλάβει ένα τεράστιο χρέο που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια και από το οποίο το περισσότερο ποσό του είναι άμεσα απαιτητέο. Δεν είναι εντένια όπω το έχει κάνει ο Ερβανίτη να πει ότι θα πληρώσω τον πρώτο χρόνο τόσα, το δεύτερο τόσα. Αυτοί όλοι που ζητάνε τα λεφτά του τα θέλουν τώρα. Τώρα τα θέλουν. Αν όχι τώρα τα θέλουν σε 5 μήνε, σε 4 μήνε. Γιατί θέλουν και κάπω. να του πει πώ θα του τα δώσει σε πρώτη ε, φάση. Πώ θα του τα δώσει. Ναι. Ποιο θα μπει. Κάτι Μα, να του δώσει. εγώ, ποιο θα πει αυτή τη στιγμή να πληρώσει. Να δώσει κατευθείαν 500 χιλιάδε. Κανένα. Αυτό λέω. Για να βγάλει τον παν. Να πληρώσει όλου αυτού για να βγάλει τον παν. Γιατί τώρα πρέπει να πληρώσει όλου αυτού για να βγάλει τον παν. Mm. Δεν μπορεί να πα τη βίμπα και να την πει. Ελά πληρώνω τα δικαστικά άρεμο τον παν. Πες απλό, όλου αυτού και έχουμε και το Marble στο πακέτο, έτσι. Mm. <coughs> είναι και το so, Marble στο πακέτο. Κράτατα, να πάμε στο, στο διάλειμμα. Έχουμε να πούμε αρκετά και Και στην πορεία. Mm. FM και ενώ τα μηνύματά σα στο 545:26 τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή. χρεώσεων είναι στο 24, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και χρέου κινητή ε, τηλεφωνία. Και φυσικά επικοινωνία και από το Facebook. City την η ομάδα μα. Όλο μαζί, μία λέξη το συγκεφαλαίο και από εκεί κάνουμε κουβέντα. Uh, κάνετε ένα έτοιμα για να μπείτε στην, uh, στην, ομάδα μας και από εκεί uh, εννοείται ότι κάνουμε συζήτηση και, και κουβέντα για ό,τι γίνεται η ΑΕ 46 46-40 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου την Στρασμπούρ 65-60 είναι το καρσί για Καμούρθια 3-35 πριν το τέλος η Νεπτούνα πολύ εύκολα την Ορλαντίνα 99-62 στον όμιλο του Πάο. Ξυλώνα Γκόρα ο Στάνδη 56-45 παιχνίδι για τον όμιλο του Άρη στα μέσα τη τρίτη περίοδου. 62-54 τον Ήμπουργκ Αβελίνο επίση για τον όμιλο του Άρη παιχνίδι προ το τέλο τη τρίτη περίοδου. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα και για Άρη. Να ασχοληθούμε και με Πάοκ φυσικά που έχει αυριανό, αύριο μεγάλο παιχνίδι με την uh, Τενερίφη. Να πούμε ακόμα περισσότερα και στην πορεία. Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο. Λοιπόν, λοιπόν σε λίγο. εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με το future να παίζει από πίσω ο Μάσκον και Μασκόφ. Πάμε μέχρι και τι 10. Μπάσκετ σίτ, ξεκινήσαμε μιλώντα κυρίω για τον Άρη. Α, που έχει όπω και να το κάνουμε πολύ περισσότερο ρεπορτάζ. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και για πάω Ο ο οποίο είναι στην Τενερίφη uh, uh, από, από χθε. Σε, σε, λίγη ώρα ξεκινάει η προπόνησή του εκεί. Uh, για την ΑΕΚ τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στην τρίτη περίοδο. Η Στρασμπούρ έχει επιστρέψει. Ενώ ο Σάκο το βάζει ένα τρίποτο από πάρα πολύ μακριά τώρα γιατί είναι μια πολύ σημαντική ανάσα για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Στρασμπούρ 60-58. Προ το τέλο τη τρίτη περίοδου, 1 και 50 πριν το τέλο. Σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Θέλει την νίκη. Uh, το Καρσία Καμούρθη 1,5 λεπτό προτέλεσμα είναι στο 75-68. Το Ζιελόνα Γκόρα ο Στάνδη είναι στο 65-51 στο τέλο τη τρίτη περίοδου. Και το Νίμπουρ Καβελίνο uh, στα ξεκινήματα τη τέταρτη περίοδου είναι στο 68-56. Uh, λοιπόν, συνεχίζοντα uh, με, με ό,τι άλλο, άλλο, γίνεται, uh, πριν στην, στην του Άρη ακούσατε και τον uh, Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Βασίλη Χεστίδη, αν θυμάμαι καλά, στην, uh, στη Media Day ενώπιση του Αυριανόγωνα με την Πεσίκτα. Μέσα σε όλα ο Άρης έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο με την, με την بεσίκτας, με την θεωρητικά καλύτερο ομάδα του Ομίλου και νομίζω ένα από τα φαβορεί της, της διοργάνωσης φέτος. βέβαια το αν είναι φαβορεί θα φανεί στην πορεία. Αλλά μια ομάδα με, το, με τα μεγαλύτερα budget από την Τουρκία, άλλο επίπεδο. Ο Άρης σε αυτή τη φάση που είναι δεν ξέρω τι μπορεί να διεκδικήσει από ένα τέτοιο μάτς αύριο. Ε, αλλά εντάξει, από τη στιγμή παίζει στην, στην έδρα του, έχει Ελπίδε, έτσι δεν είναι. Έχει ελπίδε για λεφόγηση. Εγώ όλικό... Και... δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ασχοληθεί με Ελάχιστα, yeah. ελάχιστα. Yeah. δεν με ενδιαφέρει. Ναι, yeah, το καταλαβαίνω, Και Είναι φυσιολογικό. Το αυριανό μα πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο κόσμο να δώσει το παρόν, να ενισχύσει την ομάδα όπω πρέπει να κάνει. Να βοηθήσει οικονομικά την ομάδα να μπορέσει να πληρώσει άμεσα κάποιου παίκτε που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστρο τη ομάδα για να μην φύγουν. Γιατί με τον πάνω τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ό,τι γίνει το παιχνίδι. Πραγματικά, ό,τι γίνει. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Γιαμάκη έχει στο μυαλό του τι το θα κάνει αύριο να κερδίσει και έχει ελπίδε πρόκριση. Που η πρόκριση βέβαια θα σημαίνει 70 χιλιάρικα έτσι για τον Άρη, mm. αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική ε, ότι παιδιά πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται για να περάσουμε να πάρουμε τα λεφτά. Δεν. Ο κόσμο πρέπει να γεμίσει το γήπεδο γιατί είναι παιχνίδι του Άρη, είναι παιχνίδι με την πεσηκτάς, είναι. Σημαντικό παιχνίδι, καλό να τη αλλά κυρίω θα τη βοηθήσει για να ψυχώσει του παίκτε, γιατί οι παίκτε έχουν άλλου τρει μήνε τουλάχιστον πολύ δύσκολου μπροστά του και ο Γιαννάκη. Φυσικά, έτσι, και ο Γιαννάκη να μπορέσουν να βοηθήσουν με το ειστήριο να μπουν κάποια χρήματα στα ταμεία τη ομάδα από τα βρεανό Μάτ, ώστε να πούνε την ε, Τετάρτη: Έλα, Δομπέλ, πάρε ένα μισθό και συνέχιζε να προπονήσει και να παίζει. Γιατί κάποιοι λένε για τον Μπέλ, διαβάζω όπω λέγανε το καλοκαίρι και για άλλου παίκτε. Έτσι, έλεγε κάποιο το καλοκαίρι, τι να φέρουμε αυτό, ναι, ε, ε, είναι αυτό, τι να φέρουμε αυτό. Τώρα, ε. παιδιά, άμα φύγει ο Μπέλ, θα μείνει με δύο ξένου και δεν μπορεί να τον κάλυψει τον Μπέλ. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Μπέλ είναι μια χαρά. Εδώ κάποτε ο Άριζα με το Χαντ, που ο Χαντ τραυματίζει ένα χρόνο με ένα πόδι έπαιζε. Ο Τι απέγινε αυτό το φίλο, καλό παίχτη. Στην Γαλλία κάπου... είχε πάει μετά. Ε. Ναι, ναι, ναι. Που χάθηκε αυτός. Ε... Καλώς, Έτσι. Οπότε μην ε... υποβαθμίζουν κάποιοι την παρουσία του Μπέλ. Άσχετα που, εγώ το έχω ξαναπεί ότι ο Μπέλ θεωρώ ότι κάνει λάθο δουλειά στον Άρη. Δεν τον πειράζει για αυτά που κάνει. Λέει, λέει εδώ ο φίλο ο Άγγελο: Έχει στείλει στη... στην ομάδα μα και λέει στα μάτια, αν είχε στηθεί μια σωστή ομάδα από το καλοκαίρι, το αγωνιστικό θα είχε κρατήσει και τα οικονομικά σε καλύτερη μοίρα. Λέει ο Άγγελο. Δεν έχει μια βάση άποψή Συμφωνώ. Ε? Συμφωνώ. Μα έχουμε ξαναπεί ότι ε, το γεγονός ότι η ομάδα στήθηκε λάθος όπως αποδείχτηκε. Έτσι. δηλαδή ότι τη φύγανε πέντε από τους έξι ξένους δεν το λες και καλό. Και ότι αυτή η ομάδα χρεώσε τον Άρη γιατί ο Νίκο Λάσκαρη είπε ότι θα κάνω μια ομάδα με βάση τα έσοδά μου. Τα έσοδά του εκείνη την περίοδο ήταν 400 χιλιάρικα. Και ούτε θα πω εγώ. Σου βάζω 400. Mm. Και έγινε μια ομάδα με 750. Άρα η ομάδα ήταν ήδη από το καλοκαίρι μείον 350. Αν βέβαια, όπω λέει ο Άγγελο, η ομάδα αυτή παρέμενο έχει και πήγαινε καλά, θα είχε εισιτήρια. Σημαντικό. Σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί θα πήγαινε ο Αργάνος να δει καλό μπάσκετ. Και αυτό το βλέπει ο Αριανό και πάει στο γήπεδο. Αν βλέπει καλό μπάσκετ, πάει. Το να πάει να δει μια ομάδα αυτή τη στιγμή παραπέ αγωνιστικά και τρώει 20 άρε σε κάθε παιχνίδι. Και έκανε το κολοσσού και κάνει πάρτιμα στο Αλεξάνδριο. Έτσι, και προτιμάει να πάει να δει το Άρης Καρασκάκης Δεν μπορεί να τον πει τίποτα αυτόν τον κόσμο τώρα. Αλλά αν, όπω λέει ο Άγγελο, στην ώρα μια ομάδα σωστά, αυτή η ομάδα έφερε αποτελέσματα, δεν χρειάζονταν αλλαγέ. Και είσαι ένα ρόστερ, το οποίο στη μια δύσκολη στιγμή να σου πούγε κάτι, μπορούσε να αφήσει και ένα παίχτη να φύγει να πουλήσει ένα παίχτη να φύγει. Γιατί θα πηγαίναν καλά οι παίχτε. Και θα είχαν νούμερα και θα είχαν αξία. Έτσι, θα μπορούσε να σώσει τη χρονιά και να βγει τη χρονιά πιο εύκολα. Βέβαια τα προβλήματα τα διοικητικά θα μέναν, δεν θα αλλάζαν. Το ότι ο Άρης θα πήγαινε καλά αγωνιστικά δεν θα αλλάζει για μένα κάτι. Έτσι. Δεν Γιατί πιστεύω δηλαδή, ότι αλλά... στο διοικητικό, στο χορηγικό κομμάτι, δεν πουλά αυτό που κάνει τώρα, πουλά το brand name. Mm -hmm. Έτσι. Γιατί άμα μπω στη λογική ότι. Να πω ότι. Α, τώρα που δεν πάει καλά ο δεν έχει χορηγίε. Είναι σαν να επιβεβαιώνω τον Νίκο Λάσκαρε που είπε. Ότι φταίνει δημοσιογράφοι για αυτά που γράψαν και θα δεν χορηγίε. Εγώ διαφωνώ σε αυτά τα πράγματα. Εδώ δε και χρόνια. Για αυτό που λένε, γράψαν δημοσιογράφοι μια μεταγραφή και χάλασε. Πώ χάλασε ρε παιδιά μεταγραφή. Ο δημοσιογράφο από πουτώμα δηλαδή. Άλλη μέγιστη <laughs> να μην πω. Ε, <laughs> έτσι. <Άλλη μέγιστη. laughs> αλλά ε, συμφωνώ σε αυτό που λέγεις, ότι τα προβλήματα δεν θα ήταν τόσο μεγάλα στο αγωνιστικό και ότι η χρονιά λίγο θα περνούσε πιο βατά χωρί αυτό το σημαίνει ότι θα υπάρχει λύση. <laughs> θα υπήρχε, δεν υπήρχε λύση. Πάλι δεν τα βρίσκαμε μπροστά μα όλα αυτά. Απλά με έρχονταν το μπαν και είχε έξι ξένου. Ε, εντάξει, δεν θα σε νοιάζει και τόσο πολύ. Καταλαβέ. Mm -hmm. Τώρα όμω που ήρθε το μπαν και έχει τρει ξένου από του οποίου ο ένα ξένο είναι έτοιμο να σταματήσει. Και μιλάω φυσικά για τον Μπέλ, ο οποίο άνθρωπο έχει πάρει ένα μισθό και έχει εδώ οικογένεια και παιδιά. Και από αυτό ζει, επαγγελματίε είναι. Από τον μπάσκετ ζει ο άνθρωπο και έφερε εδώ την οικογένειά του. Και βάζει από την τσέπη του. Και βάζει από την τσέπη του. Και αύριο δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Εγώ πριν από λίγο είχα την ενημέρωση ότι ε, μετά το παιχνίδι τη θα ξαναμιλήσουν οι εκπρόσωποι του Μπέλ, δηλαδή οι Έλληνε και οι Αμερικανό για να δουν τι θα κάνουν. Και ανάλογα τι θα γίνει ο Άρη. Γιατί ο Άρη έμαθα επίση ότι ενώ δεσμεύτηκε ότι θα βάλει χρήματα, δεν το έκανε. Ότι χθε θα βάζει χρήματα στον οργανισμό του Μπέλ δεν το έκανε. Και μιλάμε τώρα για ένα ποσό πάρα πολύ μικρό. Καλή την πίστη δηλαδή. Και αυτό το ποσό δεν μπήκε ποτέ. Τι να κάνει ο Μπέλ δηλαδή που είναι επαγγελματία εργαζόμενο. Τι θα κάνει ο κάθε εργαζόμενο στη θέση του Ελληνικού. Πώ να δουλέψει δηλαδή τζάμπα. Και να τα ακούσει και από πάνω. Γιατί τα ακούει ο Μπέλ έτσι. Γιατί δεν σουτάρει ο Μπέλ, γιατί δεν σκοράρει ο Μπέλ, γιατί ο Μπέλ. Και να σου πω κάτι, αν είχε πρόταση καλή ο Μπέλ αυτή τη στιγμή, έχει θα φεύγει. Αλλά έτσι όπω είναι η κατάσταση στον Άρη, μα δει τα νούμερα του Μπέλ είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι λογικό καμία ομάδα να μην έχει διαβερθεί αυτή τη στιγμή για τον Μπέλ. Όταν έχουν πέσει τα νούμερα τόσο πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Mm -hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μπέλ θα παίζει τζάμπα μια ζωή. Ο Μπέλ λοιπόν θεωρώ εγώ ότι μετά την πεσηκτά θα κάτσει να το σκεφτεί για να το συζητήσουμε με το του Εγώ πιστεύω θα κάνει αποχαιρέσει που δεν θα κατεβαίνει να παίξει. Αυτό όχι θα φύγει από τον Άρη με τη λογική ότι θα πάει σε άλλη ομάδα. Δεν θα κατεβαίνει να παίξει. Αν δεν πάρει λεφτά. Και αυτό βέβαια και με τον Παν και από την πλευρά του να μοχλό πίεση για να πληρωθεί. Να πάρει τα λεφτά του. Γιατί ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια να κατεβεί να παίξει με δύο ξένου και με ένα ξένο ή χωρί ξένου. Συνεχίζει ο Δάγκελο και λέει πώ είναι δυνατόν να έχει βρει καλύτερου ξένου στα Λάβρο και όχι εμεί. Σε αυτό, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είναι εντελώ λάθο σύγκριση. Και το Λάβριο που το βλέπουμε φέτος όλοι, και οι περισσότεροι δεν κοιμάζουν με Μαναφναϊκό, εκεί μείνανε. Είναι και λίγο απίστευτο που έχει πετύχει το Λάβριο. Ναι. Που έχει 7 Αμερικανού που το έχουν βγει. Έτσι. Εγώ του μισού. Οι ναι. μισοί να σου βγουν, λε είναι σίγουρα, επιτυχία. Σίγουρα είναι πολύ περίεργο. Όχι, είναι περίεργο, είναι τύχη. Ναι, εννοείται. Μα το έχουν βγει όλοι, είναι φοβερό. Ξέρει τι γίνεται όμω. Αυτό το διαπιστώνω πολλέ φορέ. Οι προπονητέ των μικρών θεωρητικά ομάδων. Έτσι. Παρότι είναι καλό. Δηλαδή το Λάβριο είναι καλό πληρωτή. <συσίλιο> έτσι. Είναι. Κάνουν πολύ μεγάλο ψάξιμο. Μα να σου πω μεγάλε ομάδε. Ε, δεν μα το έλεγε. Δυστυχώς, ο Κότσερ δεν μα έλεγε, έλεγε όταν τον, τον ρώτησα για του Αμερικανού. Δεν μα είπε ότι ε, επί τη ουσία όλοι κοιτάμε από το ίδιο, όλοι ψωνίζουμε <συσίλιο> το ίδιο καλάθι. Έτσι. Πάνω κάτω. Δηλαδή. Προφανώ και οι παίχτε που έχουν πάει στο Λαύριο έχουν προταθεί και σε άλλε ελληνικέ ομάδε, εννοείται. Ωραία. Για κάποιου λόγου δεν προχώρησε. Μπορεί τον ένα να τον πληρώσει, ένα να τον πληρώσει. Μπορεί όταν πήγε να τον πάρει ο ένα τον Ιούνιο να ήθελε περισσότερα λεφτά και τον Άβο που το πήρε τον Άβο. παράδειγμα λέω έτσι. Ναι, είναι και θέμα χρημάτων. Είναι είναι δηλαδή ναι. ο Άρη ο θα μπορούσε να πάρει τον Μουρ Προφανώς. με τα χρήματα που θα ζητούσε. Προφανώς. Το θέμα Προφανώς. είναι ότι ο Μουρ θα βγει πολύ πιο νωρί γιατί θα μπορούσε να τον πληρώσει. Mm. Και όταν ήδη την περσινή χρονιά η αγορά, ξέρει ότι είσαι επιφυλακτικό με τον Άρη γιατί δεν βλέπει και τίποτα να γίνεται. Ναι. Έτσι, εγώ δεν θα πω ότι η μάνατζερ ήταν κάθε μέρα έξω τα γραφεία της ΚΑΕ, αλλά ούτε και ότι ο Άρης το καλοκαίρι ψώνησε από συγκεκριμένο καλάθι. Είχε επιλογέ. Δε... Γιατί άμα δούμε τα νούμερα, τα λεφτά που παίρνουν κάθε Αμερικανός, δεν μπορεί να πει ότι είναι και ευθύνη, ότι είναι τζάμπα Αμερικανή. Ναι. Έτσι. Είναι και τύχη καμιά φορά. Όπω δηλαδή του πρίφτη, του βγήκαν την πρώτη χρονιά οι μεταγραφέ και του βγήκαν, πώ ήξερε, μέσα στη χρονιά. Γιατί όταν ήρθε ο Waters και ξεκίνησε ο Waters, το παλαιό όλο έλεγε φύγει ο Γούτερ. όμω το δεύτερο Αλλά, ήταν. Ναι, γιατί τα... γιατί, γιατί έδεσε με την ομάδα, θέλει και λίγο χρόνο. Έτσι, Αλλά έτσι. σίγουρα τώρα, τώρα να σου βγουν τέτοιοι παίκτε, τα παιδιά είναι και τύχη καμιά φορά. Ναι. Είναι και πώ ταιριάζουν μεταξύ του, ειδικά Αμερικάνοι έτσι. Δηλαδή, Αμερικάνοι, αν δεν ταιριάξουν μεταξύ του καλά, ναι. είναι, πρόβλημα. Και επίσης, αυτό που είναι που γίνεται, πρόβλημα. Αυτό που γίνεται στο Λάβρο και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του, του Σερέλη, ωραία, είναι ότι πραγματικά έχει 7 Αμερικανού, θα θυμάστε, μα εξηγούσε και εδώ, γιατί ένα το το του έχει μείνει ουσιαστικά μετά τον τραυματισμό του Λαμπ. Ε, και του έχουν βγει όλοι. Όλοι. Ο καθένα έχει το ρόλο του και ο καθένα κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Ωραία. Οπότε όταν έχει έξι Αμερικανού στο ρόστρο που σου έχουν βγει, μπορεί να, να παίξει με οποιονδήποτε αντίπαλο. Να πα με τον με στο ΑΚΑ για να τον κοιτάξει τα ίσα. Ναι, ναι, το σύντα. Γιατί έχει Αμερικανού. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι πάει. Και όταν ε, θα, θα συναντήσει μια ομάδα που δεν μπορεί να σε ματσάρει στην αθλητικότητα, καλή ώρα πάω. πούμε όταν έπαιξε με τον Λαβρίο, θα το κερδίσει 18 πόντου να μου σου πάει το παιχνίδι. Και του πήγε το Λαβρίο και το πήρε το μάτσο. Πολύ απλά πράγματα. Είναι πολύ απλά. Απλά το, το, το αναφέρω γιατί έγινε και μια κουβέντα λίγο έτσι για το, το Λάβριο. Πώ όπω και να το κάνουμε. Είναι μια είναι πολύ, πολύ μεγάλη έκπληξη φέτο. Όχι μόνο για τη θέση που είναι, ε, αλλά και για το μπάσκετ που, δηλαδή, που παίζει. Δηλαδή δεν, δεν θέση, είναι δεν κατά τύχη μόνη εκεί μόνη εκεί. να πεις ότι έκανε ένα σερρήτερα από πέντε μάτς και okay <χω> είναι <χω> εκεί που είναι. Έτσι. Είναι σταθερά εκεί και το αξίζει. Δεν πήγε να πάρει το μάσκετ με τον Ναι, Ακριβώ και, να και το έχασε μέσα στα χέρια του ουσιαστικά. Όσο και να διαφόρησε ο Παναθηνιακό. Πήγα να βάλω το μάτσο. Έτσι. Έτσι, αλλά ε, στο ερώτημα του φίλου του Άγγελου ε, έχει να κάνει και με την τύχη πολλέ φορέ. Έτσι. Να. Έχει, να. Να επιλογές, έχει να κάνει με τι επιλογέ, έχει να κάνει με πώ ταιριάζουν. Δηλαδή είναι κάποιε λεπτομέρειε που. και, σύ, και βέβαια συν τα λεφτά για την αξιοπιστία που έχει στην αγορά. Mm -hmm. Έτσι. Mm -hmm. Δηλαδή κάποιο, αν ξέρει ότι σε πληρώνει, θα συμφωνήσει πέντε, θα πληρώσει πέντε. Το ξέρει. Έτσι. Αν ξέρει όμω εσύ, του λες, θα σου δώσω εννιά. Και ξέρει ότι από τα 9 θα πάρει τα 3. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι, ε, θα τον πάρει στην ομάδα που έχει τα 5. Ναι. Γιατί να μπλέξει μέσα από τα 2 και 3. Mm -hmm. Και ξέρει ότι. Και, και, και τι γίνεται, ξέρει ότι από το Λάβριο ένα μάνατζερ ή όπω έγινε από τον Κολοσσό τώρα μπορεί εύκολα να πουλήσει ένα παίχτη στο εξωτερικό. Ναι, ε, βέβαια. Όπως από, έκανε, τον νάρι, το... πυχή, από τον Άρη, π.χ. από τον Μπάουκ, είναι δύσκολο να μπει σε αυτή τη λογική να πουλάει ομάδα παίχτη. Θα έχει πρόβλημα η ομάδα. Κατάλαβε. Δηλαδή το έχουμε δει πολύ λίγε φορέ να γίνεται αυτό. Πραγματικά πολύ λίγε φορέ. Τώρα στον Κολοσσό βέβαια ο, ο καλύτερο Αμερικανό αυτή τη στιγμή του Κολοσσού. Έτσι και δεν κουνιέται τίποτα στη ρόδο. Δεν εντάξει, θα βρούμε άλλον. Δεν κουνιέται φίλο δηλαδή. Κατάλαβε. Σκέψτε τώρα ήταν ο Άρε μου ή ο Πάου στην τρίτη θέση, τέταρτη θέση. Να τον και να έδιωχνε τον, τον πρώτο παίκτη τον Μούρα, α τον έδιωχνε. Τι θα γινόταν έξω το παλέ και το παλατάκι. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό είναι συγκυρία όλων. Αν ο Μούρα πούμε στο Λαύριο παίρνει πέντε δραγμέ, ξέρω εγώ, στον Άρη θα πρέπει να έρθει με 9 ή με 8 για να έχει και αυτό το κλείδωμα. Mm -hmm. Στον -hmm. Στο πάει με πέντε γιατί σου λέει ότι σε δύο μήνε, άμα πάω εγώ στη Ρωσία και το δείξω 25 πόντου στην Α1 και 8 ρημπάνω, θα τον πουλήσω όπω και με mm -hmm. mm -hmm. όπως έγινε με τον Γκρίφιν. Έτσι. Πραγματικά. Όπω έγινε με τον Γκρίφιν. Να πω ότι ακόμα ε, είναι σε εξέλιξη από ό,τι φαίνεται η συνάντηση στην Αθήνα ανάμεσα σε Λάσκα την παρακολουθούμε εφόσον υπάρχει κάτι στη διάρκεια της εκπομπής θα το μεταφέρουμε και εφόσον ε, έχουμε κάτι στη διάρκεια της ε, βραδιάς θα το μεταφέρουμε και πάλι να δούμε τι γίνεται σε αυτήν την ιστορία με την ε, πρόταση του Αρβανίτη η οποία ουσιαστικά τι είναι αυτό που έκανε και με τη γέννηση έτσι μια διοίκηση πρωτοδικίου ε, με το πλειοεξούσιο ότι θα παραδώσει συμμετοχέ εφόσον βρεθεί ε, επενδυτής ε, ε, αγοραστή, αν θέλετε και ότι ο Λάσκαρη δεν θα έχει το δικαίωμα να μετοχοποιήσει τα χρήματά του. Αυτά τα οποία έχει βάλει, όπω δηλαδή έχει κάνει και η Γέννηση. Και γέννησης αυτά τα, τα λεφτά που είχε βάλει τόσα χρόνια δεν τα μετοχοποίησε. Έτσι, δεν τα μετοχοποίησε. Τα άφησε και είπε τον Αρβανίτη: Άμα βρει παιδί μου, έναν άνθρωπο, πάρε. δώσε στην ομάδα. Έλεγξε τον, τον ελέγξαν και αυτοί. Βέβαια που ό,τι φάνηκε, ο έλεγχο δεν ήταν ίσω όχι, δεν ήταν ο καλύτερο, εφάνισε ο Λάσκαρη πράγματα. Φάνησε τραπεζικού λογαριασμού. Βέβαια, το έχω ξαναπεί εδώ μια κομπή. Το γεγονό ότι πήρε την άδεια ο Λάσκαρη την τρίτη φορά από την Επιτροπή, αυτό λίγο έπρεπε λίγο να, να, πώς σου πω, να υποψιάσει κάποιο. Και δεν τον είπαν αρνητικά, η Επιτροπή δεν λέει αρνητικά, όχι. Απλά πήρε αναβολέ. Πήρε μια αναβολή ο Λάσκαρη, του είπαν εξαιρεστεί, φτιάξε λίγο τα πράγματα. Φέρε κάποια στοιχεία ακόμα. Δεύτερη αναβολή. Δεν ήταν τόσο εύκολο δηλαδή όσο θα περίμενε κανεί τη, 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 τη στιγμή που έρχεται με τα εκατομμύρια, α πούμε, καταλαβαίνετε. Mm -hmm. Όπω έγινε, α πούμε, στον Αγγελόπουλο στην ΑΕΚ. Γιατί βλέπω την ΑΕΚ τώρα που χάνει με 72-77. Πολύ τρύποντο χιλιάδε. Έτσι. Τρύπων. Λοιπόν, ο φίλο ο Τάσο λέει: ε, Το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα. Και αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει οι δύο παρατάξει να γίνουν μία σε δοσό, να βάλουν όλοι το εγώ του κάτω τον άρι μας, ε, από τον Άρη Και επιτέλου να δουλέψουν όλοι μαζί μαζί με τον κόσμο για τον Άρη που νευόμαστε το επιτέλου τον Πασχετικό Άρη να υπάρξει. Δουσού με ξεκάθαρε ζωέ από όλου. 100% δίκαιο έχει 100% δίκαιο. Ότι πρέπει να υπάρχει δουσού το οποίο να έχει ξεκάθαρε δουλειέ, ξεκάθαρε αρμοδιότητε. Έτσι. Να ξέρουμε ποιο κάνει τι. Αυτά τα target groups και τα task force και αυτά όλα τα αμερικάνικα που έλεγε ο κ. χωρί να λέει ποιο είναι πού. Πε ποιο είναι πού. Αυτό είναι εκεί, αυτό είναι εκεί. Να ξέρουμε ποιο να πούμε. Δηλαδή τώρα ποιο να πει ότι δεν task. Τασκ κιόλα. Task force δεν δουλέψαν. Σε ποιο να πει, ποιο να κατηγορήσει, ποιο να ζητήσει ευθύνη. Όταν δεν ξέρει αν υπήρχαν καταρχήν Τασκ force. Task force τον μπέρδεψα. Δεν το ξέραμε αν υπήρχαν. Τώρα για αυτό που λέει θα ήταν ιδανικό ο Φιλεντάσο. Οι δύο, τα δύο σχήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή Το ένα του κ. Ζουλιάμι ε, και από το λίμνο και από άλλου ανθρώπου. Και το άλλο του Ελευθερία Βανίτη να ήταν ένα, έτσι, να βάλουν στην άκρη τα πάντα, να ενώσουν άμα θες τις δυνάμεις τις οικονομικές να κάνουν μια κοινή προσπάθεια. Αυτό εγώ προσωπικά ζώντα στην ελληνική πραγματικότητα και στην πραγματικότητα της Αλλονίκης θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο, έτσι γιατί το να βάλεις το εγώ, τον εγωισμό σου, κάποια διαφορά που έχεις κάτω από για να είναι δύσκολο. Βέβαια, σε αυτή την υπόθεση στην ιστορία υπάρχει και το οικονομικό. Δηλαδή, Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να βάλουν περισσότερα από κάποιου άλλου. Τι ρόλο θα έχουν, Είναι λίγο μπέρδεμα. Έτσι, αυτό είναι καλό να κάτσουν να τα συζητήσουν οι δύο πλευρέ. Και πιθανότατα νομίζω ότι θα, το, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Θα γίνει μια προσπάθεια να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουν, να δουν πώ μπορούν να ενωθούν. Εγώ ξαναλέω προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό, δυστυχώ. Έτσι. Για να, μην, να είμαστε ρεαλιστέ τώρα. Μην πετάμε στα σύννεφα και λέμε ότι μπορεί να γίνει. Και ότι μπορεί να. Έτσι. Γιατί υπάρχουν απόψει και άνθρωποι από τι δύο πλευρέ οι οποίοι δεν τα πάνε καλά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι και ήδη ο κόσμο έχει αντιδράσει στο ένα πλάνο από τη στιγμή που υπάρχει μέσα σε αυτό έτσι, και μάνατζερ παιχτών. Έχει αντιδράσει ο κόσμο. Καλό θα ήταν να ενωθούν κάποιοι να, να μαζευτούν όλοι μαζί να δώσουν ό,τι μπορεί περισσότερο. Έτσι. Και όπω λέει και ο φίλο ο Τάσο, να γίνει μια προσπάθεια. Δεν θα πω επανεκκίνηση, θα πω αυτή τη σωτηρία του Άρη. Γιατί τώρα μιλάμε για τη σωτηρία του Άρη αυτή τη στιγμή. Και έχουμε μονοπολίσει βέβαια το ενδιαφέρον και ζητώ συγγνώμη και από του ακροατέ. Και από τον Νίκο γιατί Φταλά, και εντάξει, ο Πάπου φύλλη. Φύλλη, φύλλη, Αλλά αφού, αφού, η, η, πανικύρια είναι, πανικύρια. η κατάσταση <σχελίδια> είναι, η κατάσταση είναι τραγική στον Άρη αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση είναι τραγική. Μιλάμε ότι η ομάδα αυτή τη έχει μπαν, δεν μπορεί να πάρει παίχτη. Σε δύο μέρε μέσα έγιναν γίνανε προσφυγέ οι οποίε αντί για 100.000-120 να πληρώνουν άλλε, πάμε για 630.000. Γιατί ζητάνε όλο το συμβόλαιο παίκτη αυτή. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν σου το επιδικάσει η Αλλά μόνο που θα πα εκεί θα σου επιδικάσει τα δικαστικά που θα τα πληρώσει και αυτά είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Έχουμε ένα, ένα αγωνιστικό κομμάτι όπου ο ένα Αμερικανός παίζει αύριο και αν δεν πληρωθεί δεν θα κατεβαίνει στι προπονήσει. Έτσι. Mm -hmm. Είναι δηλαδή. Πώ να το πω, στην τρέλα του ρε παιδί, αν θέλει να κατέβει. Γιατί του είπαν θα σε βάλουμε λεφτά και δεν του βάλαν πριν μια μέρα. Του είπανε πάνε δε στην τράπεζα, θα, μπουν λεφτά και πήγε ο άνθρωπο να δει και δεν είδε τίποτα. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Τι να σε πω τώρα, ούτε σε μια επιχείρηση, ξέρω εγώ, στη γειτονιά μου δεν γίνονται αυτά. Που τον υπάλληλο, σου βάλα 30 ευρώ πάνε να δει. Δεν είναι σοβαρέ κινήσει αυτέ, παιδιά. Το να λε τον παίκτη, σου βάλα λεφτά πάνε δε ότι είναι τα λεφτά μέσα και δεν είναι τα λεφτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό δείχνει διάλεση, αυτό δείχνει την απόλυτη διάλυση μια ομάδα. Εδώ είναι που θυμίζει Καρακίτσο. Εποχή Καρακίτσο. Γιατί όσοι θυμούνται τότε, όσοι θυμούνται τότε, έβγαινε ο Καρακίτσο, έλεγε αυτό, πήραμε αυτό, πήραμε εκείνο, κάναμε αυτό, πληρώσαμε αυτόν. Πήγαινε στου τότε, πληρώθηκα το όχι. Ήρθε αυτό, όχι. Και μια, ένα ωραίο απόγευμα μάθαμε ξαφνικά ότι στο Αλεξάνδρου είναι ο Καραγκίτ με τον Ποντικού Και έγινε ό,τι έγινε, θα το θυμούνται όλοι τι έγινε. Και εκεί ήταν που ουσιαστικά τελείωσε. Και ευτυχώ, και ευτυχώ τότε, έτσι, γιατί ευτυχώ θα πω, τότε η οργανωμένη κυρίω Σοπερτρία για τη δράση και βρήκε τον τρελό, τον όμορφο τρελό που λέγεται Στίβια Τζόγλου και έβγαλε το κάρα από τη λάσπη. Αυτό ο όμορφο τρελό. Ο Στίβ. Και έβγαλε το κάρα από τη λάσπη. Τώρα ποιο θα του βάλει το κάρα από λάσπη. Που δεν μπορεί να κάνει μεταγραφέ ξένων. Που δεν μπορεί να πάρει παίχτη. Που δεν θα πάρει το ένα. Που θα πάρει το άλλο. Που περιμένει τα εισιτήρια από τον αγώνα αύριο να πληρώσει. Να δώσει, ξέρω εγώ, 2.000 στον Μπέλ. 3.000 ξέρω πώ θα το δώσει. Πού να πλήρωτε εργαζόμενοι, πού να πλήρωτε στον Πασχετικό Άρη. Είναι απλήρωτη άπαντε στον Πασχετικό Άρη. Αυτή τη στιγμή ρωτήστε λίγο του εργαζόμενου, όσοι έχετε φίλου εργαζόμενους στον Καέρα, να σα πούνε πόσου μήνες είναι πίσω. Και ότι πληρωθήκαν μόνο το δώρο των Χριστουγέννων γιατί είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο σαν εργοδότε για να μην πάνε στο αυτόφορο. Ρωτήστε λίγο. Γιατί τα γράφει δημοσιογράφο και είναι κακό δημοσιογράφο, πολεμά το Λάσκαρε. Λε και εμεί είχαμε τίποτα με το Λάσκαρη. Λε και εμεί δεν θέλαμε δηλαδή, ο Άρης να πάει καλά και να, και να κυνηγάει στιγμή τίτλου. Δηλαδή, εμεί χαιρόμαστε ο Νίκο στον πασχετικό Πάοκ, α που ασχολείται χρόνια με τον Ρεπορτά. Ε, δεν θέλουμε ας πούμε, να βλέπαμε το, το Πάοκ Ολυμπιακό τελικό κυπέλου ή Άρη Ολυμπιακό και βλέπουμε θα δούμε το Άικο Ολυμπιακό. Έτσι ε, δεν είναι. Δηλαδή, εμεί δεν θέλουμε να πούμε, να κάνουμε θα πάμε εκεί. Δεν θέλαμε να περάσουμε σίγουρα στην επόμενη φάση της, ε, του Champions League και περνάει τώρα η Νεπτούνα και χωρί να τι αδικήσει τι ομάδε. Αλλά εντάξει τώρα. Ένα δυνατό Άρη και ένα δυνατό Πάουκ δεν θα είχαν θέμα με την Νεπτούνα, τη Βέσπιλ και την, ε, Αβελίνο. Ε, την, Αβελίνο. τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Εμεί δεν θέλαμε αυτό δηλαδή. Θέλαμε τι. Πολεμήσουμε το έπειρο να πολεμήσουμε τον Άσκαρα, παιδιά. Όλοι οι δημοσιογράφοι, δεν λέω εμένα προσωπικά, όλοι οι γιατί και συνάδελφοι που γράφανε εδώ και καιρό. Και τώρα τι να πει, τώρα να πει ότι η μοναδική λύση είναι αυτή για μένα, ρε παιδιά. Και σαν προσωπική μου άποψη, και σαν δημοσιογράφο, και σαν. μάλλον, συγγνώμη, σαν προσωπική άποψη, σε ρεπορτάζ, δεν εννοείται επόμενη μέρα με λάσκαρη. Ο άνθρωπο έχει ένα σωματικό, οικονομικό, προσωπικό πρόβλημα δικαστικό. Σεβαστό. Δεν ξέρω αν είναι αθώσιο. Αν εγώ δεν τον κρίνω, εγώ τον κρίνω ηλικία Αυτό όμω το πρόβλημά του τον έχει. Είναι το τεράστιο εμπόδιο για τον Άρη. Εμένα με ενδιαφέρει ο Άρης. Όσο υπάρχει αυτή η δικαστική διαμάχη, δεν μπορεί να ασχοληθεί ο λάσκα με τον Άρη. Από την αρχή που έγινε γνωστή αυτή η διαμάχη, το είπαμε, δεν μπορεί να ασχοληθεί, δεν γίνεται. Όταν τότε έγινε η ιστορία με τα ασφαλιστικά. Και υπήρχαν κάποιοι εδώ που λέγανε σε ένα χρόνο: Λέτε, τα ασφαλιστικά λε και είναι γιαούρτι. Με ημερομηνία λήξη. Ο φίλο Άγγελο λέει: Ευτυχώ υπάρχουν και τα τρίκαλα και ο πανιόνιο και ίσω γλιτώσουμε με την πτώση. Φίλε, οι, οι δύο νίκε που έκανε ο Άρη με τρίκαλα και πανιόνιο είναι τεράστιε. Σκέψα αυτή τη στιγμή να έχει χάσει ένα από τα δύο μάτ. Δεν σου λέω και τα δύο. Ένα από τα δύο μάτ. Τι θα γινόταν τώρα. Να έχει χάσει από τον πανιόνιο ή από τα τρίκαλα. Τι θα γινόταν τώρα. Ο πανιόνιο προχθέ και 30 στο ρέθμινο. Και ξαναλέω ότι το κακό με αυτέ τι ομάδε αντίθεση με τον Άρη είναι ότι αυτέ οι ομάδε μπορούν αυτή τη στιγμή να πάρουν ξένου να κάνουν αλλαγέ στο ρόστερ. Ο Άρη, το μόνο που μπορεί να σε βρει να χάσει παίκτε. Δεν μπορεί να πάρει παίκτε στην Άρη. Το μόνο που μπορεί να σε βρει να χάσει παίκτε. Με ποιον να, να παίξει δηλαδή. Με εφήβου. Με εφήβου να κατέβει να παίξει. Έχει τρει ξένου. Που είπαμε ότι ένα μπορεί από, από αύριο να, να πει Γεια σα. Δεν κατεβαίνω. Οι άλλοι δύο ξένοι που ήρθαν να πούνε πολύ χαμηλότερα τα συμβολέα του. Δεν θα δίνουν κάθε, κάθε, λεφτά κάθε χρόνο, κάθε μήνα. Δεν θα δίνουν αυτά τα λεφτά του. Τι ήρθαν να κάνουν εδώ, διακοπέ. Οι Έλληνε, σου ρωτάει, κανείς του Έλληνε, που έχουν να πάρουν λεφτά που πότε έχουν να τα πάρουν τα λεφτά. Τέλο πάντων. Έτσι. Φίλο Ζωγιάρη λέει: Αν ο κόσμο ήξερε τα λεφτά θα πάνε στου παιδιά, δεν θα στηρίζει ακόμα και αν δεν ξέρει ότι θα δει μια τραγωδία στον γήπεδο. συμφωνώ. Συμφωνώ. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αν ήξερε ότι τα λεφτά θα μάθει στου παίκτε όπω έχει συμβεί στο παρελθόν, θα πήγαινε ο κόσμο στο γήπεδο. Γιατί θα ξέρω ότι από τι πράξει θα σπηρεωθεί ο παίκτη. Αλλά ποιο να το κάνει αυτό, ρε παιδιά. Ποιο να το κάνει. Ο Λάσκαρη έχει να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, έχει να κάνει δήλωση για τον Άρη να, να βγει να μιλήσει μήνε. Μήνε. Και δεν να βγει σε ένα ε, μέσο άλλο. Έτσι, ό,τι θέλει να κάνει άνθρωπο. Να μιλήσει προ τον κόσμο σε μια συνέντευξη Μπορεί να εμφανιστεί στο γήπεδο. Αυτό λέω. Μήνε έχει να εμφανιστεί να το κάνει αυτό. Είναι εδώ μάνας ο Μάνο ο Λάσκαρη. Τα άκουσε και αυτό προχθέ ε, από τον κόσμο. Έτσι που ε, θεωρώ εγώ ότι εντάξει, θα τα άκουγε. Και ξαναείπα και έγραψα ότι είναι λάθο για μένα που έφυγε από το γήπεδο. Αυτό άναψε περισσότερο τον κόσμο. Κάτσε εκεί, τι θα ακούσει. Θα ακούσει και τον αδελφό σου τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα αδέλφια. Έτσι είναι, Νίκο. Έχει αδερφή, αδελφία. Έχω μια αδελφή. αδελφή. <Στονίκομαι> ε, Άμα κράζει κάποιο σένα στην αδερφή, θα κάτσει να τα ακούσει. Και θα σκοτωθεί να φύγει εκείνη την ώρα και θα εκνευρίσει ακόμα περισσότερο. Yeah, ναι, ναι, τώρα τι να γίνει τώρα. Και όταν ξέρει ότι φταίει κιόλα. Όταν ξέρει ότι φταίει κιόλα, έτσι. Yeah. Όχι ότι είναι αθώο, α πούμε, δεν έχει κάνει τίποτα και το, το γκράζει τζάμπα ο κόσμο. Yeah. Ξέρει ότι φταίει. Ναι. Yeah. Δηλαδή, αλλά να σου πω κάτι, με την κίνηση αυτή του Μάνον προχθέ, επιβεβαιώθηκε αυτό που πιστεύω εδώ και ο καιρό. Κυρίω ο Νίκο δεν κατάλαβε ποτέ που ήρθε κυρίω ο Νίκο Λάσκαρη. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχουν στα διοικητικά συμβούλια των ομάδων άνθρωποι, παίχτε παλιοί, άνθρωποι που ξέρουν. Πάοκ. Ποιοι είναι μέσα στο δικό συμβούλιο, ποιοι είναι που αποτελούν πρέλεβιτ, Σταυρόπουλο, ε, Ζουρνατσίδη. Ποια είναι εγώ. Καλαμπέρι, Καρακούση. Άνθρωποι που είναι στον Πάοκ χρόνια. Δείτε ποιοι ήταν το δικό συμβούλιο εμεργό τη Καϊάρη. Παπακυριάκη, Παγκράτη, Μάνο Λάσκαρη. Νίκο Λάσκαρη, Τζόρτζε Ευσεβίου. Καμία σχέση με τον Άρη. Με τη λογική και την οντότητα του Άρη, σαν φανέλα, σαν βάρο, σαν συλλόγο. Οι αδερφικέ εταιρείε δεν είναι εταιρείε που βγάζουν διαμάντια, ή εταιρείε που κάνουν σπίτια, ή εταιρείε που πουλάνε κοσουβλάκια. Να μπορέσει άμα, άμα είναι ζημιογόνε να τι διαλύσει. Όπω γίνεται κατά κόρον επιχειρηματικά που μια εταιρεία δεν πάει καλά και κάνει τη διαλύση ή την πουλά τα περιουσιακά τη στοιχεία ή την ξέρω εγώ τη οτιδήποτε οι αθλητικές εταιρείε δεν είναι τέτοιου είδου εταιρείε. Δυστυχώ για κάποιους δεν είναι αυτού του είδου εταιρείε. Τον Νίκο δεν κατάλαβα ότι δεν είναι τέτοια εταιρεία ο Άρης Ότι κουβαλά κόσμο, κάθε αθλητική εταιρεία. Και κάποια στιγμή πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια Στο θα. Στο θα. Τι γίνεται αυτό το πράγμα Έτσι λοιπόν Έχουν λοιπόν, κάνει μεγάλη ανατροπή Είναι 85-86 έχανε με 10 πόντους περίπου 3, 49 λεπτά. για το τέλος έτσι Είναι έτσι. μεγάλη και... ιστορία Λοιπόν μα... το τραβήξαμε εμεί αρκετά Πάμε στο, στο διάλειμμα Και επιστρέφουμε για να Να πούμε κάποια πράγματα και για τον Πάο Και για, για ό,τι άλλο κινείται Uh, μπασκετικά αυτέ τι μέρε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν. λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Το ΑΕΚ Σμπουρ, παρότι να πήγαμε στο διάλειμμα, έχει 49 δευτερόλεπτα και ήταν 85-86. <χι> δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι 87-88 και έχει 2 δέκατα. Και η ΆΕΚ έχει μια τελευταία α, επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Μήπω και την πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Κάποιο να την μπρόξει και να κλέψει. Δεν μπορεί σε 2 δέκατα, δέκατα. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάει η μπάλα κάπου κοντά. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί σε Η ΆΕΚ λοιπόν χάνει από τη στρασμού 87-88 στο μεταξύ έχει κάνει ένα έγκλημα ο Μπάρλο, α, έχει βγάλει μια άμυνα η ΑΕΚ στο τέλο. Παίρνει την επίθεση 13 δευτερόλεπτα. Α, δίνει ο Γκριν έξω την μπάλα στον Μπάρλοου και ο Μπάρλο ενώ έχει σουτ. Κάνει, παθαίνει ένα black out στον αέρα, δεν σουτάρει, ναι. πέφτει Καλά, την παλακά και κάνει βήματα. Και αυτό το... ο Γκριν δηλαδή είναι green, παίζει με το πεντάρι απέναντί σου και αντί να το παίξει τα πόδια, πα και καρφώνει σε πάνω του μέσα στη ρακέτα. Ναι. Τώρα η ΑΕΚ λοιπόν, αυτή η ΙΤΑ, για την ΑΕΚ, δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι καταδικαστική, okay, α, αλλά μειώνει πολύ τι ελπίδε τη. Η ΑΕΚ ήταν στο, στο 6-5 πριν από αυτό το παιχνίδι. 6-5 έχει και η Βενέτσια και η Bayreuth και η Στρασβούρ. Τώρα η Στρασβούρ πήγε στο 7-5. Η ΑΕΚ πήγε στο 6-6. Η Bayreuth, νομίζω το βράδυ, τώρα περίπου σε, σε 10 λεπτά, είναι το Τζάμπολ. <coughs> παίζει με την συνέδρα της Αστοντιάντε, η οποία είναι δεύτερη με 7-4. Uh, και αύριο είναι το Μπάμβιτ uh, Βενέτσια. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΚ. Uh, νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν πολύ σημαντικό να το κερδίσει. Δεν κατάφερε να το κερδίσει και έτσι έχει μπλέξει. Uh, στα άλλα τελικά uh, σημερινά είπαμε ότι η Καρσία έκανε 79-72 την, uh, την Μούρθια. Στον όμιλο του Πάοκ πολύ εύκολα είναι πτούνα 99-62 που αναμενόταν η Ορλαντίνα Στον όμιλο του Άρη Ζερόνα Γκόρα κάνει τη δική τη προσπάθεια. Τρίτη συνεχόμενη νίκη Ζερόνα Γκόρα ω 98 98-68 παρακαλώ. Uh, η Νίμπουργκ νίκη την Αβελίνο. Αυτά είναι σχετικά καλά αποτελέσματα για τον Άρη. Έτσι. Το ότι έχασε ο Στάνδη και η Αβελίνο, α πούμε ότι είναι καλά αποτελέσματα, αλλά οκ, okay, σε κάθε περίπτωση ναι, ο εντάξει, ο έχει άλλα ζητήματα. Ναι, είναι καλά, μεν, αλλά δεν σημαίνει ότι άμα δεν κάνει ο Άρη κάτι. Ακριβώ. Uh, σε λίγο ξεκινάει το Σάσαρη Γιουβέντου και το Σαλόν Λούντβιξμπουργκ που είναι για τον όμιλο του Πάοκ και το Σουντιάδη Μπαϊρόιτ που είναι για τον όμιλο τη ΑΕΚ. Πηγαίνοντα λίγο στα του Πάοκ uh, που αυτή την ώρα έχει προπόνηση στο γήπεδο τη uh, Τενερίφη. Uh, η αλήθεια είναι ότι στον Πάοκ έτσι όπως έγινε, έτσι όπως έγινε η κατάσταση μετά το μάτς με, την, με τον Γούσουλου Φάρο ε, δεν μπόρεσε να μείνει πολύ η ομάδα σε αυτό και εννοώ ότι ε, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηλία Παθεδόρου να μαθαίνει για τον ε, ξαφνικό χαμό του πατέρα του ε, δεν μπόρεσε η ομάδα να μείνει πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι ε, ο προποντής του Πάοκ σήμερα ουσιαστικά ενσωματώθηκε με την αποστολή ε, ο Πάοκ έφυγε Κυριακή βράδυ από Θεσσαλονίκη για Αθήνα. Διανυκτέρεσε το βράδυ στην ε, Αθήνα. Τη Δευτέρα το πρωί έφυγε αρχικά για Μαδρίτη και μετά για Τενερίφη. Γιατί το ταξίδι είναι πολύ ζώρικο. Ε, έκανε σήμερα το πρωί ένα χαλάρωμα. Τώρα αυτήν την ώρα κάνει προπόνηση με τον Λίμπο Θεοδόρου να είναι μαζί με την, με την ομάδα. Της. Την Κυριακή η προπόνηση είναι προ οδηγίε του, του Μενοδάκου και του Χαραλαμπίδη. Ε, και το θέμα είναι ο Πάοκ να εμφανιστεί αύριο όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι το μάτς με τον α, Φάρο τον πήγε πίσω. Δεν ήταν μόνο η ήττα, ε, ε, ήταν και η εμφάνιση. Ο Πάοκ δέχθηκε 101 πόντου από μια ομάδα η οποία έχει 2,5 ξένου και οι Έλληνέ τη είναι παίχτε όπω ο Παπαμακάριο, ο Παπαντονίου, ο Μουράτο, ο Μαραγκό, ο Διαμαντάκο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο που, που δέχτηκε ο Πάοκ. Ε, ήταν μια ήττα που ε, δεν τη λε εκτό προγράμματο γιατί για μένα κανένα εκτό έδρα παιχνίδι για τι ομάδε τη δική μα ε, δεν μπορεί να το έχει κυκλωμένο ότι θα κερδίσει. Ε, καταλαβαίνω ότι έλειπε και ο Μαργαρίτη, ότι έλειπε και ο Κόνιαρη, αλλά νομίζω ότι ο Πάοκ έχει ένα τέτοιο ρόστερ που αυτό το παιχνίδι με, με έναν αντίπαλο επίπεδου φάρου λάρωσα, έτσι όπω το πέτυχε και τώρα ειδικά. έπρεπε ε, να το κερδίσει έστω και με ένα πόντο. Ε, το να επιτρέψουμε τέτοια ομάδα να έχει τόσο υψηλά ποσοστά, να δίνει 23 assist και να δέχεσαι 101 πόντους, σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να σε προβληματίσει πολύ. Και ο Πάοκ έχει ζώρικο πρόγραμμα τώρα, αρχής γενομένης και από το αυριανό παιχνίδι, αύριο το βράδυ σε 9.30 στην έδρα της επιστρέφοντας δεν θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, θα πάει κατευθείαν στην Πάτρα, γιατί το Σάββατο παίζει εκείνο τον Προμηθέα. Έτσι, έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και το Σάββατο. Α, με έναν προμηθέα ο οποίο Παρότι με τον Ολυμπιακό δεν ήταν σε καλή μέρα, θα πω εγώ, διεκδικούσε το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο τρίλεπτο. Παρότι ξαναλέω δεν ήταν σε καλή μέρα. Και δεν ξέρω αν ο Πάοκ μπορεί να, να ματσάρει τον προμηθεία με τι αλλαγέ που έχει κάνει. Γιατί ο προμηθεία δεν έχει πλέον τον Εύαντ κάτω από το καλάφι του, έχει φέρει τον Έλλη σε έναν εντελώ διαφορετικό ψηλό, ο οποίο παίζει πολύ πάνω από το Στεφάν. Έχει βγάλει πολύ μεγάλη ενέργεια και είναι πολύ αρνητικό. Και ο Πάοκ γενικά έχει ένα θέμα στο rebound, του, ειδικά όταν παίζει εκτό έδρα. Uh, έψαχνα λίγο μετά το μάτς με το φάρο για να δω τι κάνει ο Πάουκ εκτό uh, και δέχεται κοντά στο 88 πόντου το πρωτάθλημα. Το, το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αν το, το δει κάποιο σε αντιδιαστολή με το τι κάνει στο παλατάκι, που δέχεται 69, μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα όταν φεύγει από το γήπεδό του. Uh, και αυτό φυσικά αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα έτσι. Το ότι uh, στην Ελλάδα ο Πάουκ έχει δύο νίκε εκτό έδρα σε έξι εξόδου δείχνει αυτό το, το πρόβλημα. Έτσι. Και ουσιαστικά το ρέθινο που το κέρδισε ήταν η μοναδική, όχι άνετη, αλλά νίκη που ήρθε στο 40 λεπτό και πάω ήταν καλύτερο και τον κόρυβο που τον κέρδισε το κέρδισε στην παράταση. Έτσι. Ζωρίστηκε πολύ για να τον κερδίσει στα δύο εκτό που έχει κερδίσει στην, στην, Ελλάδα. Το λέω γιατί έμεινε πολύ έτσι. Δεν σχολιάστηκε πολύ αυτό το παιχνίδι με βάση όσα, έτσι και με όσα ακολούθησαν με τον Παπαθεοδόρου και με το παιχνίδι που ακολουθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβληματίσει πολύ Αύριο πάω και έχει ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο Μια ομάδα η οποία Μετά τι αλλαγέ που έχει κάνει Σίγουρα έχει βελτιωθεί Και με την αλλαγή προπονητή Την έλευση του Φώτη Κατσικάρη Και με την έλευση του Βασιλιάδη Που του έχει δώσει ένα σταθερό σουτ Ο Βασιλιάδης θα πηγαίνει εξαιρετικά ναι. Από την ώρα που έχει πάει στην Ερήφη έτσι. Τους προέκυψε ένα θέμα σοβαρό με τον Ριτσότη Που είναι Πολύ έτσι αγαπητό και ο Αλσπέζο πολλά χρόνια στην Τενερίφη. Α, τον αντικατέστησαν αμέσω, πήραν τον, τον Ακονιόν. Έναν ε, γκάρ που είναι, είναι σκόρερ κι αυτό. Ε, έκανε τον τεμπούτο του με του Ντιάντε, έπαιξε λίγο τε, το, το, την Κυριακή. Νομίζω ότι αύριο θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Έχουν κι αυτοί κάποια θέματα. Με τραυματίε, απουσίε, με προβλήματα που έχουν προκύψει. Ένα με τον Ντέιβιν Γουάι, τον Αμερικανό α, που χτύπησε με του Ντιάντε, όπω και ο Μπάσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση α, η Τενερίφη στην έδρα τη είναι πολύ δύσκολο να νικηθεί είναι από οποιαδήποτε σε... ομάδα. Εγώ και είναι και σε καλή κατάσταση. Ε. Έτσι, είναι σε καλή κατάσταση, καλή ψυχολογία. Εξασφάλισαν με την νίκη του οι Ιστορντιάντε την παρουσία του στην Οκτάδα και την παρουσία του δηλαδή, στο Final Eight του Copa Del Rey. Σε αυτό το match είναι ένα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και στη λογική ότι αυτή την αγωνιστική ήδη η Νεπτούνα πήρε την, την μια νίκη. Που κέρδισε την Ορλαντίνα, η λογική λέει ότι αύριο και η Ventspils θα νικήσει την Καζιαντέ Έδρα και περιμένει να δει τι θα κάνει η Salon με την Ludwigsburg παιχνίδι το οποίο ξεκινάει τώρα στι 9.30. η λογική λέει ότι μετά από αυτήν την αγωνιστική ο Πάοκ θα είναι δύο ήττε πίσω από τον Ιεπτούνο που υποδέχεται την άλλη εβδομάδα και πιθανόν μία ήττα πίσω από τη Ventspils που παίζει την με την Καζιαντέ. Αν σκεφτούμε ότι ο Πάοκ είναι πολύ πιθανό να χάσει την έρηφη. Αν καταφέρει φυσικά να κάνει την έκπληξη και να κερδίσει, εννοείται ότι κάνει πάρα, πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκληση. Εγώ το έχω ξαναπεί και το έχω αναφέρει ότι το ρόστερ του Πάουκ για το δικό του επίπεδο είναι καλό. Ε, Μα έχει δείξει σε παιχνίδια εντό έδρα με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, ε, το τι μπορεί να κάνει. Ε, απλά νομίζω ότι σε κάποια παιχνίδια, ειδικά εκτό έδρα που πάντα είναι πιο δύσκολο να επιβάλλει το δικό σου ρυθμό, να παίξει τον μπάσκετ που θέλει εσύ, νομίζω ότι το Πάουκ έχει ζήτημα στη διαχείριση των καταστάσεων. Ε, το ίδιο έγινε και, στον, και στη Λάρισα, στο τελευταίο πεντάλεπτο όταν το παιχνίδι ήταν στον πόντο, ο Πάκο από ένα σημείο και μετά έχασε κάθε καθαρό μυαλό στην επίθεση. Απλά πήγαινε η μπάλα στον κοσ και τα περίμενε όλα η ομάδα από αυτόν. Δεν γίνεται μόνο έτσι. Δεν γίνεται. Και επίση δεν γίνεται να κερδίσει κανέναν αν δεν χαμηλώσει το, τον ποπό σου να, να παίξει άμυνα. Δεν γίνεται. γι' αυτό λέω λοιπόν ότι αύριο το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει ο Πάκος ένα τέτοιο μάτ απέναντι σε, σε μια τέτοια ομάδα είναι να χαμηλώσει το ρυθμό. Να, να τον ελέγχει αυτό το ρυθμό όσο γίνεται σε μια τέτοια έδρα που δεν είναι εύκολο. Σε μια ομάδα που είναι καλύτερα από σένα, που έχει πιο μεγάλη ποιότητα, που έχει α, πιο καλέ επιλογέ. Έτσι. αλλά και σε αυτά τα μάτια κρίνεσαι ουσιαστικά έτσι. Όταν παίζει με του καλύτερου αντιπάλου. Θα δούμε. Είπαμε ότι η προπόνηση είναι τώρα σε εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε από εκεί να έχουμε λίγο νέα κυρίω για Κόνιαρη και Μαργαρίτη. Α, η λογική λέει ότι ο Κόνιαρη είναι κανονικά διαθέσιμο. Ο Κόνιαρη έχασε το μάτ με τη Σαλόν, έχασε και το μάτ στη Λάρισα και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από μια γαστρεντερίτιδα. Έχασε αρκετέ δυνάμει. Αλλά φυσικά ακολούθησε κανονικά την αποστολή όπω όλα δείχνουν αύριο θα παίξει κανονικά. Ο Μαργαρίτη, ο οποίο είχε ένα χτύπημα από το Μάτζ με τον Πανιόνιο, έχασε το Μάτζ με τη Σαλόν ενώ ήταν στην αποστολή. Στη Λάρισα δεν έπαιξε καθόλου γιατί προσπάθησε και πριν το παιχνίδι και στο ημίχρονο, αλλά η ενοχλή στο προσαγωγό δεν είχα σταματήσει. Θα δούμε και γι' αυτόν σήμερα ή αύριο το πρωί στην προπόνηση του ΠΑΟΚ αν θα είναι, είναι διαθέσιμο, αυτά είναι τα, τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟ εν ώψη του, του αυριανού αγώνα. Για του Ισπανού, είπαμε τα θέματα που έχουν και αυτοί. Ο Τόμπι, ο centre του, χτύπησε την προηγούμενη εβδομάδα, παίζει προστατευτική μάσκα. Έχουν κάποια ζητήματα και αυτοί, αλλά ξαναλέω ότι στην έδρα του είναι από τι ομάδε που χρειάζεται να κάνει υπέρβαση α, για να διεκδικήσει το παιχνίδι, έτσι. Γιατί έτσι πάνω από τα μα. Λοιπόν, αυτά πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφοντα, θα δούμε λίγο τι. Αλλά πριν το διάλειμμα, να πω ότι. Κλείνοντα έτσι λίγο τα Raskin Bootsampions Link, για τον Άρη να πω ότι. Αμφίβολη είναι για αύριο Αθηνέο και ο Πολιανίτη. Ο Αθηνέο, βέβαια, που έχει το γνωστό θέμα και έχει χάσει πολλού αγώνε. Προπονήθηκε ω ένα βαθμό σήμερα, δεν είναι ακόμα τη 100 έτοιμο. Θα φανεί αύριο. Θα φανεί ο Γιαννάκη. Ενώ ο Γιανίτη απουσίασε λογοίωση. Λογικά και αυτό θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή, ανάλογα πώ θα είναι. Mm -hmm. Αν παίξει το παιχνίδι με την πισκητά. Ήδη δηλαδή η αποστολή είναι δύσκολο, αλλά δεν παίξουν και αυτοί οι δύο. Ε, καταλαβαίνει κανεί πόσο δύσκολο είναι το αγαπημένο παιχνίδι για τον Άρη. Έτσι. Ναι, βέβαια. Ο φίλο ο Νίκο που είναι πασχετικό μου λέ, μα λέει ότι βλέποντα παράλληλα το ΑΕΚ Στρασβούργκ το τι απίστευτα λάθη γίνανε κατέρευμα στα τελευταία 13 δευτερόλεπτα δεν λέγεται. Αλήθεια είναι αυτό, φίλο Νίκο. Αλλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ με την ΑΕΚ αυτή έσφιξε πολύ. Α, εντάξει, και η Στρασμπούρ. Έχει φιλή Στρασβούργο, εγώ είδα το ρόστερ τη σήμερα. Στα... Έχει πολύ καλό ρόστερ. Καλό, έχει μια χαρά. Είναι και τον Μπόστα από τι Αλγύρε. Έχει τον Λόγκαν, έχει τον Ράιτ, έχει τον Μπιλάν. Δηλαδή έχει ε, πολύ καλού επίπεδου ρόστερ. Αλλά έπεσε και αυτή ό,τι να άνε. Δηλαδή ήταν μόνο με τρίποντο. Αλλά πήρε την νίκη. για την Άγκ, Και ο Κολέ είναι προπονητή εκεί Βέβαια. Οπότε τα πράγματα για την Άγκη φύξανε πολύ. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τι έγινε και με τι κλήσει του Σκουρτόπουλου για την Εθνική. Να πούμε τι γίνεται και με Μιλγόκι Μπαξ. Για τον Γιάννη που έχασε τον προπονητή του. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Basket City, πάμε μέχρι και τι 10. FM και ενώ τα μηνύματα στο 545-26 και μέσα από το Facebook φυσικά κάνουμε κουβέντα όπω κάνουμε και σε όλη τη διάρκεια τη εκπομπή. Στο Basket City είναι η σελίδα τη ομάδα μα. Από εκεί κάνουμε κουβέντα για ό,τι εσεί θέλετε. Μιλήσαμε αρκετά για Άρη. Είπαμε κάποια πράγματα για τον, για τον Πάο Κανόψη του αυριανού αγώνα. Αύριο, εξαιρετικά καταλαβαίνετε, υπάρχει 7,5 ώρα το παιχνίδι του Άρη με την Πεσίκτα. Uh, στι 9.30 είναι το τζάμπολο στην 10 παρατέρα είναι η σέντρα σε Τούμπα. Οπότε uh, δύσκολα θα είμαστε με, με, τον, uh, με το σταμάτη για να μεταφέρουμε τα, τα, όσα γίνονται. Φυσικά από το παλέ θα πάρετε ενημέρωση και μετάδοση. Uh, και αργότερα φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από το Τενερίφη Πάοκ. Λοιπόν, uh, πηγαίνοντα λίγο στα πιο γενικά, uh, χθε. Uh, η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους 24 παίκτες για, το δεύτερο, για τα δεύτερα παράθυρα της, ΦΥΜΠΑ uh, της, της FIBA. Uh, αφορούν Uh, τα παιχνίδια που θα δώσει η Εθνική Ομάδα στις 23 του Φεβρουαρίου και στις 25 του ίδιου μήνα στο Ηράκλειο με Εστονία και Μεγάλη Βρετανία αντίστοιχα. Μην ξεχνάμε ότι η Εθνική ξεκίνησε με δύο νίκες uh, στη Μεγάλη Βρετανία με εκείνο το μεγάλο τρίποντο του Αθηναίου και εδώ με το Ισραήλ. Τώρα έχει δύο εντό δρασμάτια στο Ηράκλειο. Έχει την ευκαιρία να κάνει το 4 στα 4 και ουσιαστικά να, να εξασφαλίσει την πρόκριση. Να το πω κάπω έτσι. Uh, τώρα, όσον αφορά του παίκτε που κλήθηκαν, Υπάρχουν κάποιε αλλαγέ. Είναι προφανέ ότι ο Σκουρτόπουλο και ο Μίσα και γενικότερα στην ΕΟΚ προσπαθούν να κρατήσουν έναν κορμό από, από αυτέ τι 12 που είδαμε στα δύο πρώτα μάτ. Μέσα στου 24 που έχουν εκκληθεί είναι και παίκτε από ομάδε Ευρωλίγκα, δηλαδή και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναφυναϊκό. Ο Παναφυναϊκό στο πρώτο παράθυρο, στο δεύτερο ματ με το Ισραήλ, είχε δώσει του παίκτε. Ο Ολυμπιακό δεν είχε δώσει σε κανένα. Θα δούμε τι θα γίνει και αυτή τη φορά. Πάλι νομίζω ότι είναι το δεύτερο ματ που υπάρχει κενό, γιατί πριν το πρώτο πρέπει να πει ο Παναφυναϊκό. Στι 22 δηλαδή του Φεβρουαρίου. Τώρα, οι 24 που έχουν εκκληθεί είναι ο Θανάσα Ρατοκού από το Παναφυναϊκό, Αθηνέο από τον, τον Άριο, Βασιλόπουλο από την Νάικο, Βουγιούκα από, από το Παναφυναϊκό, Ο Γιανόπουλο από το Ρέθυνο, Ο Γκίκα από τον Προμηθέα, Ο Καλάφς από το Παναφυναϊκό, Ο Κασελάκη που είναι μια καινούρια. Κλίση από την Αστά να κάνει εξαιρετική σεζόν και φέτο στη ΒΤΜ. Ο Κατσίβελη από τον Πάοκ, ο Κόνιαρη από τον Πάοκ, ο Λαρετζάκη από την ΑΕΚ, ο Λούτζη που είναι καινούρια κλίση από τα Τρίκαλα, δεν είναι κόσμο του Ο Μάτζαρ από τον Ολυμπιακό, ο Μαυροειδή από την ΑΕΚ, ο Μαργαρίτη από τον Πάοκ, ο Μίτογλα από τον Παναφυναικό, ο Μπουρούση να δούμε αν θα έρθει. Ο Μποχωρίδη που είναι και αυτό κλίση από τη στιγμή που έχει πάει στον Άρη και έχει βρει ρόλο και παίζει. Ο Παπα-Νικολάου από Παπα Αβέτρο από τον Ολυμπιακό. Ο Σάκοτα από την ΑΕΚ. Ο Σλούκα από τη Φενέρ. Και ο Χαρλαμπόπουλο επίση είναι καινούργια κλίση. νομίζω ο Χαρλαμπόπουλο θα ήταν και στα πρώτα παράθυρα θα ήταν κανονικά. Δεν, τότε δεν μπορούσε λόγω του τραυματισμού. Τώρα έχει, είναι, είναι στι κλίσει του Θανάσου Κουρτόπουλου. Σε σχέση με το, με, το, πρώτο, με τα πρώτα παράθυρα, Τσαλμπούρη, Μουράτο, Χριστίδη και Σαλούστο δεν, δεν κλήθηκαν. Έγινε ένα rotation, να το πω έτσι τουλάχιστον στου μικρού. Νομίζω ότι με βάση την εικόνα του μετά το πρώτο παράθυρο και μέχρι τώρα Ίσως και ο Λίνος Χρυσικόπουλος άξιζε μια κλίση στην, στην εθνική ομάδα Με βάση την εικόνα του ξαναλέω και όχι με, με οτιδήποτε άλλο Ο Χρυσικόπουλος εδώ και ένα-ενάμιση μήνα είναι μεγάλη σταθερά για τον ΠΑΟ Νομίζω κάνει το καλύτερο διάστημα στην καριέρα του Αλλά δεν είναι στις, στις κλίσεις Ούτε στους 24 Δεν είναι πίσω το κόστος Βασιλιάδης το ανέφερε αυτό το, παράπονα το παράπονο του σε μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα. Τον ακούστηκε χθε εδώ στον Τουέντο με τον Σταύρο Κόλκα και τον Γιάννη Γιανούλη. Ε, και αυτό από την ώρα που έχει πάει στην Τενερίφη, από τα μέσα Δεκεμβρίου, α, τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έτσι και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα όπω είναι η ASB. Α, και σίγουρα και ο Βασιλιάδη είναι ένα παιδί που έχει μεγάλη εμπειρία. Έτσι, που είναι κάτι που είναι πιθανό να, να χρειαστεί. Πάντα χρειάζεται. Σε δύο καταστάσει εθνικών ομάδων, βέβαια, εντάξει, ξαναλέω ότι είναι ξεκάθαρο το Σκρουτόπουλο που προσπαθεί να, μια... να έχει έναν κορμό, δηλαδή 9-10 παίχτε, α πούμε, που θα είναι βάση τουλάχιστον για αυτά τα προβληματικά, και να προσθέτει και να αλλάζει 2-3. Θα δούμε από αυτού του 24 ποιοι θα κοπούν και ποιοι ε, τελικά θα είναι, γιατί ξαναλέω ότι έχουμε κλήσει και από ομάδε Ευρωλίγκα, Ολυμπιακό και Φενέρ, τον ε, το Σλούκα. Θα δούμε τι θα ισχύσει. Ε, αλλά νομίζω ότι. Πάνω-κάτω, η ομάδα θα είναι <coughs> περίπου ίδια με την, με την ομάδα που είδαμε στα πρώτα παιχνίδια με Μεγάλη Βρετανία και και style Θα το δούμε όλο αυτό, είπαμε 23 25 είναι τα παιχνίδια. Γενικά, ο Φεβρουάριος έχει διακοπές, έχει και, και All Star Game το άλλο Σαββατοκύριακο, έχει και το, το διάστημα αυτό με τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, οπότε θα έχουν ευκαιρία οι ομάδες να, να ξεκουραστούν ειδικά αυτές που έχουν συνεχόμενα παιχνίδια λοιπόν είπαμε επίσης θα αναφερθούμε και σε ένα θέμα που μας, μας ενδιαφέρει και, και ό,τι έχει να κάνει με τον Γιάννη Δετοκούμπο φυσικά και μας ενδιαφέρει γιατί αυτό που έγινε στους, στους προφανώ προφανώς και έχει επιρροή στον στο Γιάννη ο Jason Kidd δεν ήταν ένας απλός προπονητής για τον Αντοκούμπο έτσι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον έβαλε ουσιαστικά στον, στον, κόσμο του NBA ο Αντοκούμπο τον βρήκε εκεί ο Κιντ προσπάθησε και νομίζω τον έχει κάνει αυτό που τον έχει κάνει και από τη στιγμή που πάρθηκε αυτή η απόψη τους Bucks σίγουρα α, παίζει ρόλο και για τον Αντοκούμπο και αυτό που βγαίνει από διάφορα ρεπορτάζ νομίζω το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο, ο Kid ότι ο Αντοκούμπο προσπάθησε να το κρατήσει από τη στιγμή που έμαθε το, το τι με έλεγε γιατί α, ουσιαστικά ο Kid, όταν ενημερώθηκε από τον uh, General Manager των uh, τον Bucks, τον John Horst και τον πρόεδρο της ομάδας, τον Peter Feijin, uh, ο Αντατοκούμπο έχει ενημερωθεί ήδη από πριν, γιατί σε αυτές τις ομάδες και στο NBA, uh, φυσικά, το, ο franchise player είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο, όπως είναι ο Αντατοκούμπο, έτσι, που είναι franchise player για, την, uh, για τους Bucks. Uh, ο ίδιο ο Κίντ έλεγε ότι τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι αυτό που σου κάνουν δεν είναι σωστό uh, και τι, τι μπορώ να κάνω εγώ για να σε βοηθήσω, να μιλήσω με του ιδιοκτήτε, να μιλήσω με τον Ατζέντη μου με κάποιο τρόπο, uh, αλλά δεν γινόταν να αλλάξει αυτό το σκηνικό, Συνεχίζουν με υπηρεσιακό σε αυτή τη φάση οι uh, Bugs, το μέχρι πρώτη βοηθό του Κίντ, και από εδώ και πέρα uh, να δούμε πώ θα, θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η αλήθεια είναι και τα λέγαμε εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα ότι τον, uh, τον τελευταίο καιρό. Δεν στρίβουν οι μπακς. Δεν στρίβουν. Και αυτό μας μα προβλημάτισε πιο πολύ εμάς εμά δεν είναι τόσο οι μπακς για το αν στρίβουν ή όχι. Ήταν ο ρόλο του, του Αντιτοκούμπο. Ε, ο Γιάννη είναι ένα παιδί τρομερά πρικισμένο. Πλέον το επίπεδό του είναι πολύ κοντά σε επίπεδο παιχνών τύπου Ντουραντ, τύπου Λεμπρόν. Οπότε ε, το να είναι ένα παιχνίδι που κάνει τα screen και να περιμένει να γίνονται δεν νομίζω ταιριάζει. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν μια στόχευση σε αυτό το διάστημα από τον Kid αλλά πιθανολογώ ότι για να προχωρήσει με τέτοια αλλαγή γιατί ο Kid δεν, δεν πήγε φέτο, στου Bucks ήταν η τέταρτη σεζόν του αυτή ως head coach του Bucks το να πάρθει με τέτοια απόφαση προφανώς έχει να κάνει όχι μόνο με τα αποτελέσματα τα τελευταία έχει να κάνει και με τον τρόπο που, που διαχειρίστηκε ή τέλο πάντων θεώρησαν ότι διαχειρίστηκε τον Αντετοκούμπο σε κάθε περίπτωση ο Γιάννης θα πρέπει να, να λειτουργήσει ε, με άλλο γνώμονα πλέον ε, και να, να μάθει να ζει χωρίς τον, τον Jason Kidd πλέον ε, μαζί του. Τώρα, να δούμε λίγο τι έγινε χθες. Είχε αρκετά παιχνίδια. Ε, οι οι Σάλλοντ Χόνες με 112, 107 τους Kings. Γενικά το NBA τώρα μπαίνει σε μια φάση περίεργη στη λογική ότι Uh, πλησιάζουν πλησιάζουμε προ το trade deadline, οπότε uh, σχεδόν κάθε μέρα βγαίνει ένα καινούργιο ρεπορτάζ. Uh, τα τελευταία 24 ώρα έχει βγει ότι οι Hornets έχουν τη διάθεση να ανταλλάξουν τον Kemba Walker, τον, uh, τον δικό του franchise player, να το πω έτσι. Uh, κάτι ακούστηκε για του Knicks, αν θυμάμαι καλά. Uh, γενικά υπάρχει έτσι μια τέτοια κατάσταση. Οι Hawks νίκησαν την, uh, τους Jazz 104-90, το Houston νίκησε 99-90 τους, uh, τους Heat έχει έτσι μια ωραία δημόσια αντιπαράθεση του Καπέλα με τον, με τον Τουράν. Το Καπέλα είπε ότι είμαστε καλύτερα από του Warriors. Ο Τουράν σήκωσε το γκάλι, τα ρωτήθηκε και είπε ότι ε, για τον Καπέλα φαίνεται πιο εύκολο γιατί συνήθω είναι αυτό που τελειώνει τι πάσει από τον Πολ και τον Χάρντεν και όλα του φαίνονται πιο εύκολα. ενώ δεν είναι έτσι. Ε, Εντάξει, δεν έχει πολύ άδικο. Ε, οι Menphys νίξαν 105-101 του 76, συγγνώμη. Οι Bucks νίξαν χθε 109-105 του Phoenix Suns. Uh, οι Pelicans νικησαν 132 132-128 στην παράταση τους Bulls με τον Boogie να κάνει μεγάλο μάς, να έχει 44 πόντου, να έχει 20 bound, να έχει uh, νομίζω και 10 assists νομίζω ότι τα μπλέκανε ο, ο Boogie Cousins. Uh, οι Nuggets νικησαν 104 104-101 τους Trailblazers και οι Clippers έχασαν από τους Timberwolves 126-118 και ο DeAndre Jordan έχει μπει uh, σε, αυτό όλο το, σε, αυτό, σε όλα αυτά τα σενάρια των, των ανταλλαγών. Θα δούμε... Uh, να δούμε και μέχρι πότε είναι ο deadline Lines σε κάποια φάση για να ξέρουμε τι μα γίνεται. Σήμερα μπορεί να έχει λίγα παιχνίδια αλλά έχει, μεγά... έχει ενδιαφέρο... ενδιαφέροντα μάτ. Στι 2 είναι το... το Kings Orlando Magic, στι 3 είναι το Oklahoma Brooklyn Nets. Και μετά την ίδια ώρα παίζουν οι Spurs με του Cavaliers Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που έχει γραφτεί για τον Λέοναρντ ότι είναι απογοητευμένο από τον τρόπο που έχουν διαχειριστεί οι Spurs τον τραυματισμό του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Έλειπε στο ξεκίνημα, επέστρεψε λίγο. Τώρα ξαναλείπει και ξέφρασε τον προβληματισμό του γι' αυτό. Στι 3 να φωτομάτσει και στι 5.30 έχει και Golden State Warriors New York Knicks αλλά και το κλασικό αν μπορούμε να το πούμε. derby του NBA α, οι Lakers παίζουν με του Celtics στι 5.30 να φωτομάτσει. Σήμερα αξίζει νομίζω από τι 3 και μετά και λίγο λεμπρό να δει με του πέρυσι μετά του 148 που φάγανε και Knicks να δει λίγο με Warriors γιατί εκεί λογικά θα μπουν πολλά. Μπορεί να είναι και μάτσα να πάει 130-120, α πούμε, αν είναι εξήνα Και βέβαια, όταν παίζουν οι Celtics με του Lakers, πάντα είναι α, μεγάλο μάτσα. Παίζουν στο, στο Staple Center. Αυτά με το, με το NBA. Στο Champions League τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Το Sassari Juventus είναι 28-26, παιχνίδι που δεν έχει πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για καμία από τι δύο. Παιχνίδι για τον όμιλο του Πάοκ που ενδιαφέρει σίγουρα την ομάδα του Ηλίου Παθεοδόρου, το Σαλόν Ludwigsburg είναι στο 16-23, στο ξεκίνημα τη δεύτερη περίοδου. Καλό θα είναι για τον Πάουκ να μείνει αυτό εκεί, να κερδίσει η Λούτβιξμπουργκ, να, να, μείνει πίσω η Σαλόν. Α, για τον όμιλο τη ΑΕΚ, το Ιστοντιάδε Μπαϊρό είναι στο 25-20, παιχνίδι που είναι στα ξεκινήματα γι' αυτό τη ε, δεύτερη περίοδου. Με θυμίζουν ότι η ΑΕΚ έχασε 87-88, οπότε έχει μπλέξει. Α, γιατί έμεινε πίσω από τη Στρασβούρ. Εκεί είναι ένα όμιλο ομάδων που ήταν όλοι μαζί. Πλέον η ΑΕΚ έχασε αυτό το ματ, έμεινε πίσω. Α, αν θυμάμαι καλά, έχει να παίξει με τη Βενέτσια εντό έδρα και με μην την έχει παίξει πρέπει να δούμε το πρόγραμμά τη. έχει να παίξει με την Bayreuth σίγουρα και έχει και ένα ακόμα μάτς εντός ή εκτός είναι με την έχει να πάει στη Λουμπλιάνα θα δούμε λίγο το πρόγραμμα αν δεήσει το αγαπημένο κατά τα άλλα site του Basketball Champions League που έχει τους δικούς του ρυθμούς λοιπόν δεήσει σιγά σιγά για να δούμε η τι άλλο έχει να παίξει για να δούμε κατά πόσο μπορεί να έχει ελπίδα με τα σημερινή Παίζει στην έδρα τη Λουμπλιάνα τη Ολύμπια την Τρίτη στι 9 και μετά στι 6 Φεβρουαρίου υποδέχεται τη Μέντι Μπαϊρόιτ. Δεν νομίζω πλέον ότι εξαρτάται από την ΑΕΚ η πρόκριση στην επόμενη φάση μετά από αυτή την ήττα από, την, από τη Στρασβούρ. Είπαμε ότι η προπόνηση του Πάουξ στην Ερήφη είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε στι 9 και είναι σε, σε εξέλιξη η προπόνηση του ΠΑΟ και με τον Λίγο Θεοδόρου κανονικά παρόν. Είπαμε ότι α, ο ΠΑΘΕΟδόρου ενσωματώθηκε σήμερα με την α, αποστολή του ΠΑΟ και η οποία έφυγε ουσιαστικά τη Δευτέρα από την α, Ελλάδα για το παιχνίδι με την Τενερίφη. να δούμε αν και οι Ισπανοί έχουν κάποιο νέο όσον αφορά τους δύο α, που έχουν προβλήματα. Α, για να δούμε. Δεν βλέπω να έχουν βάλει κάποια καινούργια ενημέρωση όσον αφορά. Uh, το κομμάτι των, uh, των τραυματιών τους όπως είναι έτσι ο, ο όπω όπως είναι ο ο White που έχει αυτό ένα θέμα λοιπόν uh, αυτά από εμάς ακολουθεί uh, η εκπομπή Ballander με Νίκο Παπαδόπουλο και Θανάση Κιλώνη Εμεί uh, εμείς τώρα λογικά αύριο με τον Άρνα παίζει σε 7.30 και το πάω 9.30 δύσκολα τα πούμε θα είμαστε εδώ ξανά την 5 για να σχολιάσουμε τα όσα έγιναν στα παιχνίδια για να μεταφέρουμε ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει και να ακούσουμε φυσικά και πρωταγωνιστές εφόσον υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά από εμάς το συντονισμένοι στο Λίμπερο ακολουθεί α, η εκπομπή Μπαλαντέρ από τις 10 μέχρι και τις 12 Καλή συνέχεια, καλό βράδυ